Λοιπόν, αγαπητές λογοδημιώτισες, αγαπητοί λογοδημιώτες, φίλες και φίλοι της λογοδημίας, καλησπέρα σας και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή παρουσία σας στη λογοδημία του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών. Μία σειρά διαλέξεων που ξεκίνησε ένα χρόνο πριν, τον Ιανουάριο του 2021, και έχει αγκαλιαστεί από εσάς με θερμοκάρδιο, θα έλεγα, τρόπο, με ένα τρόπο δηλαδή και με ένα ενδιαφέρον που θερμαίνει τις φιλολογικές μας καρδιές, μας συγκινεί και μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε. Παρακαλώ, επιβεβαιώστε καταρχάς ότι με ακούτε όλες και όλοι. Όλα μια χαρά. Όλα μια χαρά. Ωραία. Οι ερευνητές της Ακαδημίας Αθηνών και των πανεπιστημιακών φορέων της χώρας εν γέννη σας στέλνουμε δίπλα μας. Στηρίγματα στην προσπάθειά μας να ερευνήσουμε, δηλαδή να δημιουργήσουμε νέα γνώση, κοινωνούς και κριτές της γνώσης αυτής, συνοδοιπόρους, συνομιλητές, συνεργάτες. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε την επιστημονική κοινότητα μακριά από την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών. Δεν είναι ο ρόλος της αυτός. Δεν είναι η αποστολή της να φεύγει από τον κόσμο και να αδιαφορεί για τους πολίτες. Οραματιζόμαστε το μεγαλύτερο και ευρύτερο δυνατό πεδίο συνεργασίας. Με τη λογοδημία, λοιπόν, μεταφέρουμε ένα μέρος της γνώσης μας με απλό, εκλαϊκευτικό και κατανοητό τρόπο σε εσάς. Μας ακούτε, σας ακούμε, σκεφτόμαστε μαζί, συζητάμε, αμφισβητούμε, κρίνουμε. Αυτή είναι η δική μας ειλικρινής προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με την κοινωνία και μέσα από καλή και χρήσιμη κουβέντα να καταλάβουμε ποιοι είμαστε. Όσοι δεν έμαθαν να μιλούν και όσοι δεν έμαθαν να μιλούν με τους άλλους θα παραμείνουν ραγιάδες. Στη σημερινή εκδήλωση της λογοδημίας θα μιλήσουμε για τις γυναίκες στην αρχαία λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Και όταν μιλάμε για αρχαία λογοτεχνία και πολιτισμό, εννοούμε για τους σκοπούς της εκδήλωσής μας και την αρχαιοελληνική, αλλά και τη βυζαντινή γραμματεία. Γιατί επιλέξαμε αυτή ειδικά τη θεματική κατεύθυνση για την εκδήλωση? Γιατί θέλαμε να σας παρουσιάσουμε πτυχές της επιστημονικής έρευνας, καινοτομίας και εξέλιξης, όπως είναι για παράδειγμα η ανάλυση γυναικείων μορφών της τραγωδίας, αλλά και το θέμα της μητρότητας. Οι εκλεκτές μας ομιλήτριες θα μας βοηθήσουν σε αυτή τη γόνιμη μοιρασιά της γνώσης. Αλλά, φίλες και φίλοι, επιλέξαμε τη θεματική ενότητα της παρουσίασης των γυναικείων μορφών της λογοτεχνίας και του πολιτισμού και επειδή θέλαμε να σας πούμε ότι τίποτε στη ζωή μας δεν είναι αυτονόητο. Οι μεγάλες αλλαγές στην ιστορία και στον πολιτισμό είναι αποτέλεσμα εξέλιξης, αλλά όχι γραμμικής ούτε προδιαγεγραμμένης. Είναι αποτέλεσμα εξέλιξης για την οποία χρειάστηκαν αγώνες και θυσίες, όπως μας θυμίζει και η χθεσινή Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Από τη δημοκρατική, λοιπόν, κατά τα άλλα, κλασική Αθήνα, η οποία όμως δεν έδινε πολιτικά δικαιώματα στις γυναίκες, και από εκείνο τον ανεκδιήγητο πατέρα, ο οποίος, όπως μας πληροφορεί ο ρήτορας Εσχήνης, έκλεισε την κόρη του σε ένα δωμάτιο με ένα αφινιασμένο άλογο για να την τιμωρήσει που αμαύρωσε την τιμή της οικογένειας με προγαμιαίες σχέσεις, στη σημερινή Ελλάδα, στην οποία οι γυναίκες χειραφετούνται και κατακτούν ολοένα και περισσότερο τη θέση που τους αξίζει, στην κορυφή, στην ηγεσία της κοινωνίας. Από την Ασπασία του Περικλή, την υπαρέτη του Αλκιβιάδη, την πρώτη γυναίκα που κατέθεσε, θα λέγαμε με εμφανώς αναχρονιστικούς όρους, αίτηση διαζυγίου, και τη Θεοδόρα του Ιουστινιανού, στην Καλλιρόη Παρέν, πρώτη εκδότρια εφημερίδας με τίτλο «Εφημερίς των Κυριών» το 1887, την Ιωάννα Στεφανοπούλου,
πρώτη φοιτήτρια Ελληνικού Πανεπιστημίου το 1890, τη Σεβαστή Καλησπέρη που δεν έγινε δεκτή στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών το 1884, αν και είχε περάσει τις εξετάσεις, αλλά ήταν η πρώτη γυναίκα που διορίστηκε επιθεωρήτρια σχολείων φιλέων, τη Μαρία Καλαποθάκη, πρώτη Ελληνίδα γιατρό, την Αγγελική Παναγιωτάτου, η φοιτήτρια στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, την οποία όμως οι άρενες φοιτητές οδήγησαν σε παρέτηση αποδοκιμάζοντάς την με το σύνθημα «Στην κουζίνα», στην κουζίνα. Την Ασπασία Καραντζά, εγγονή του πλαρχηγού της Επανάστασης Παναγιώτη Καραντζά, η οποία στέφθηκε πρώτη στάρ Ελλάς το 1929, έχοντας όμως να αντιμετωπίσει πολλές και τραχείες αντιδράσεις στον εργασιακό της χώρο και στον κοινωνικό της περίγυρο, τη Δομνίτσα Λανίτου Καβουνίδου, πρώτη Ελληνίδα που πήρε μέρος σε Ολυμπιακούς Αγώνες το 1936, αλλά και τη Βούλα Πατουλίδου, πρώτη Ελληνίδα Χρυσή Ολυμπιονίκη το 1992, την Ελένη Σκούρα, πρώτη Ελληνίδα βουλεύτρια, να μάθουμε επιτέλους και το θηλυκό γένος του ονόματος βουλευτής, πρώτη Ελληνίδα βουλεύτρια το 1953 με το κόμμα του Ελληνικού Συναγερμού, τη Λίνα Τσαλδάρη Λάμπρου, πρώτη Ελληνίδα υπουργό το 1956 με το χαρτοφυλάκιο της κοινωνικής πρόνοιας, τη Μαρία Δεσίλα Καποδίστρια, πρώτη εκλεγμένη γυναίκα δήμαρχο στην Κέρκυρα το 1956, την υπηρώτησα Εκατερίνη Παναγιώτου, την πρώτη γυναίκα που το 1820 το 1842, με συγχωρείτε, προσελήφθη από την Επιτροπή του Εναθήνες Θεάτρου και έγινε κατ' ουσία η πρώτη Ελληνίδα επαγγελματίας ηθοποιός, την Κατίνα Παξινού, πρώτη και τελευταία Ελληνίδα ηθοποιό που κέρδισε βραβείο Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου, την Αθηνά Πανουριά, συγκρατήστε το όνομά της, Αθηνά Πανουριά. Η Αθηνά είναι μια σύγχρονη γυναίκα ανάμεσά μας, η οποία γράφει ιστορία ως η πρώτη χειρίστρια ελικοπτέρων Απάτσι στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Τη Ρένα Σημακοπούλου, πρώτη γυναίκα πρόεδρο του Αρείου Πάγου το 2011. Την Κατερίνα Σακελαροπούλου, πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Την Άννα Μπενάκη Ψαρούδα, πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Βουλής, αλλά και πρώτη γυναίκα πρόεδρο του Ιδρύματός μας, της Ακαδημίας Αθηνών, τη Βασιλική Θάνου, πρώτη γυναίκα υπηρεσιακή πρωθυπουργό, ακόμα ψάχνουμε την πρώτη εκλεγμένη πρωθυπουργό της χώρας και ελπίζουμε να τη βρούμε σύντομα, τη Γαλάτια Σαράντη, την πρώτη γυναίκα τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, η οποία εξελέγει το 1997 στην έδρα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, την Ελένη Γλίκαντζη Αρβελέρ, πρώτη γυναίκα πρίτανη του Πανεπιστημίου της Σορβόνης στα 700 τόσα χρόνια ζωής και λειτουργίας του, και την Κατερίνα Συνοδεινού, μία από τις δύο μιλήτριες της σημερινή μας εκδήλωση και μία γυναίκα η οποία και με τη δουλειά της αλλά και με το ήθος της άλλαξε ήδη από τη δεκαετία του 80 τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την κλασική φιλολογία στην Ελλάδα. Και από όλες αυτές τις γυναίκες, φίλες και φίλοι, στην Αλεξάνδρα και τη Μαρία, τις συναδέλφους στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, την Ειρήνη της Βιβλιοθήκης που μπορεί να μας ακούει απόψε, τη Λουίζα που επιμελείται την έκθεση στην Ακαδημία Αθηνών προς τιμητική αναγνώριση των 200 ετών από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης, τη Γεωργία και τη Μαργαρίτα του διοικητικού προσωπικού, τη Μαρία και τη Θέκλα που προβάλλουν κάθε εκδήλωση των ερευνητών της Ακαδημίας Αθηνών, τη Μαρία στο λογιστήριο, τη Μαρία, την Κωνσταντίνα και την Ιωάννα στο θηρορείο. Στις γυναίκες της εργασίας μας, με ένα πραγματικά μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μας για ό,τι έχουν προσφέρει και ό,τι συνεχίζουν να προσφέρουν ακάματα, ακλόνητα και ακαταπώνητα και στους ακαδημαϊκούς και στους ερευνητές της Ακαδημίας Αθηνών. Στις γυναίκες των κλασικών σπουδών και της φιλολογίας ευρύτερα στην Ελλάδα και διεθνώς, στην Ελένη το Παλούδι και σε κάθε άλλη Ελένη το Παλούδι αυτού του κόσμου, στη Μάγδα Φίσα και σε κάθε άλλη Μάγδα Φίσα αυτού του κόσμου, στις μανάδες όλου του κόσμου,
στη μάνα του αγνοωμένου στην Κύπρο, σε όσες γυναίκες μάχονται για ό,τι οι άλλοι θεωρούν αυτονόητο ή ακόμα και περιττό, ακόμα και αν πρόκειται για την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Σε όλες αυτές τις γυναίκες αφιερώνονται οι σκέψεις μας και οι λέξεις μας απόψε. Και επιτρέψτε μου καταλήγοντας και μια προσωπική αναφορά. Και οι δύο σημερινές μας ομιλήτριες ήταν παλιές μου δασκάλες του Πανεπιστήμιου Κύπρου. Η Κατερίνα Συνοδεινού διδάσκοντας ένα μάθημα αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και η Σταυρούλα Κωνσταντίνου διδάσκοντας ένα μάθημα βυζαντινών κειμένων. Είναι για μένα προσωπικά μεγάλη τιμή και χαρά να υποδέχομαι τις παλιές μου δασκάλες στο επιστημονικό μου σπίτι και σε ένα κύκλο διαλέξεων στην επιμέλεια και οργάνωση του οποίου εμπλέκομαι και εγώ. Στους δασκάλους μας οφείλουμε όχι συμβατικά και θυμοτυπικά, αλλά ολόκαρδα και ουσιαστικά σεβασμό, εκτίμηση και αγάπη. Με αυτές τις σκέψεις καλωσορίζω στη λογοδημία τις εκλεκτές μας ομιλήτριες και ευχαριστώ θερμότατα και τις δύο για την αποδοχή της πρόσκλησης να τιμήσουν με την παρουσία τους τη σημερινή μας εκδήλωση. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ρωτήσω αν η κυρία Κάρμεν Ρουγκέρι, η γνωστή, αγαπημένη και καταξιωμένη ηθοποιός, βρίσκεται μαζί μας. Αν με ακούει η κυρία Ρουγκέρι, παρακαλώ να ενεργοποιήσει το μικρόφωνο της. Είναι μαζί μας η κυρία Ρουγκέρι? Από ό,τι φαίνεται, όχι. Θα προχωρήσουμε σιγά σιγά στην εκδήλωσή μας και αν η κυρία Ρουγκέρι συνδεθεί κάθε οποιονδήποτε τρόπο ή οποιαδήποτε στιγμή κατά την εξέλιξη της σημερινής εκδήλωσης, θα την ακούσουμε. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να δώσω τον λόγο στον εκπρόσωπο των αρχών της Ακαδημίας Αθηνών, τον διευθύνοντα το κέντρο μας, τον κύριο Αθανάσιο Στεφανή, για τη δική του τοποθέτηση και θα συνεχίσουμε. Θανάση. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, φοιτητές και φοιτήτριες. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη σημερινή αυτή εκδήλωση, αφιερωμένη στις γυναίκες, όπου μιλούν δύο γυναίκες σε ένα κοινό όπου υπερτερούν οι γυναίκες. Και βέβαια, επειδή είναι το επάγγελμά μας, αυτές οι γυναίκες, η Κατερίνα Συνοδεινού και η Σταυρούλα Κωνσταντίνου, θα μιλήσουν για τις γυναίκες στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Είναι πολύ ευχάριστο μέσα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνούμε. Δεν κοντεύει να τελειώσει η πανδημία, αλλά απ' την άλλη έχουμε άλλα πολιτικά σύννεφα και πόλεμο, μην το κρύβουμε, στην Ευρώπη. Να υπάρχουν αυτές οι αναλαμπές μέσα από την επιστήμη και να μας δίνουν λίγο κουράγιο, να γινόμαστε λιγάκι, λίγο περισσότερο αισιόδοξοι, γιατί στην ουσία τον κόσμο θα μπορούσαν να το σώσουν οι γυναίκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κωνσταντίνο. Ο λόγος σε εσάς, το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών, σας ευχαριστεί θερμότατα και εσάς και τους οργανωτές, τον Ανδρέα, που έκανε μια τόσο σύντομη αλλά ουσιώδη αποτίμηση των γυναικών και της προσφοράς του στην κοινωνία, και την Αλεξάνδρα Ροζοκόκη, που δύο χρόνια τώρα ασχολούνται με έναν τρόπο εκπληκτικό και προβάλλουν αυτά τα θέματα της λογοδημίας μέσα από το βήμα της Ακαδημίας Αθηνών. Ευχαριστώ όλες και όλους που είστε απόψε μαζί μας και είστε πάρα πολλοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς, Θανάση. Ο λόγος τώρα στην συνάδελφο και συνδιοργανώτρια της λογοδημίας, την Αλεξάνδρα Ροζοκόκη, για τη δική της καλησπέρα και την προσφώνηση της πρώτης μας ομιλήτριας, της κυρίας Συνοδεινού. Αλεξάνδρα, σε ακούμε. Ωραία, ευχαριστώ, Ανδρέα. Καλησπέρα και από μένα, επισήμως προς όλους. Απόψε πραγματικά έχουμε ένα ευωδιαστό άρωμα γυναίκας και το πρώτο μάλιστα είναι από δυνατό χαρμάνι, καθώς ο λόγος για την Ασιάτισσα Μύδια. Την κόρη του βασιλιά της Κολχίδας, την εγγονή του Ήλιου, την ανιψιά της μάγισσας Κύρκης, την ιέρια της σκοτεινής Εκάτης. Το όνομά της συνήθως ετυμολογείται από το μίδομε, που θα πει επινοώ, σχεδιάζω, και παραπέμπει στη σοφή, έξυπνη, αλλά και πονηρή, πανούργα, μηχανοράφα γυναίκα. Τι ήταν η Μύδια, θεά που εξέπεσε σε ηρωίδα, για να προδοθεί και να αδικηθεί σκληρά από τον άπιστο καιροσκόπο Ιάσωνα?
ήταν μια αποτρόπαια αδελφοκτόνος, παιδοκτόνος ή, σύμφωνα με μια εκδοχή όχι και τόσο γνωστή, σύντροφος του Αχιλλέα μεταθάνατον στο Ηλίσιον πεδίο. Το δεύτερο θέμα μας έχει άρωμα θυμίαμα, καθώς ο λόγος για το μαρτύριο της Αγίας Περπέτουας. Και αυτό το θέμα θίγει ένα πολύ ενδιαφέρον και ακαθόδες πρόβλημα της γυναίκας ακόμα σήμερα, της γυναίκας που φυλακίζεται, βασανίζεται, εξορίζεται, θανατώνεται για τις ιδέες της. Είτε αυτές είναι θρησκευτικές, είτε πολιτικές, είτε κοινωνικές. Για γυναίκες ευφυείς, μορφωμένες, που κακοποιούνται από άντρες τυράννους, επειδή διεκδικούν αυτονόητα δικαιώματα, επειδή ομιλούν με παρησία, βροντοφωνάζοντας το δίκαιο. Η πρώτη μας λοιπόν ομιλήτρια, η κυρία Κατερίνα Συνοδεινού, είναι ομότιμη καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνου. Απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Σινσινάτη το 1974. Έχει συγγράψει τα βιβλία «On the Concept of Slavery in Euripides», δηλαδή «Η έννοια της δουλείας των Ευρυπίδη». Μία σημασιολογική μελέτη με θέμα «Εϊκαϊκός και συγγενικά από τον Όμηρο ως τον Αριστοφάνη», καθώς και μία δίτομη ερμηνευτική έκδοση της Εκάβης του Ευρυπίδη. Έχει ακόμη συγγράψει πλήθος άρθρων για την αρχαία ελληνική τραγωδία και την αρχαία ελληνική λογοτεχνία και έχει συνεισφέρει λήματα στην εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας που έχει εκδοθεί από τον Αμερικάνικο εκδοτικό οίκο Wiley και Blackwell. Απόψε θα μας μιλήσει με θέμα «Η Μίδια στον Ευρυπίδη. Βάρβαρη μάγισσα ή αιρετική γυναικεία μορφή». Ο λόγος σε εσάς, κυρία Συνοδεινού. Ευχαριστώ πολύ. Με ακούτε? Με ακούτε? Ναι, πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ συγκινημένη. Ευχαριστώ την κυρία Ροζοκόκη, τον κύριο Σεραφείμ, τον παλιό μου φοιτητή, τον κύριο Στεφανή. Και να αρχίσουμε. Η Μίδια, βέβαια, για την οποία θα μιλήσω, είναι αποκλειστικά η Μίδια του Ευρυπίδη. Και θα φανεί τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να δω και την ώρα, εντάξει. Η Μίδια, λοιπόν, στον Ευρυπίδη. Βάρβαρη μάγισσα ή αιρετική γυναικεία μορφή. Με τη φράση «αιρετική γυναικεία μορφή» εννοώ τη γυναικεία μορφή στην τραγωδία, η οποία δεν ανταποκρίνεται στο συμβατικό τύπο γυναίκας που συναντούμε στην κοινωνία της εποχής, κατά την οποία διδάχτηκαν τα έργα, δηλαδή στην Αθήνα του 5ου π.Χ. αιώνα. Οι τραγωδίες γράφονται από Αθηναίους πολίτες και για το αθηναϊκό κοινό. Συνεπώς, ο προβληματισμός που αναπτύσσεται αφορά την αθηναϊκή κοινωνία. Είναι έτσι, όταν ο ποιητής χρησιμοποιεί τη μορφή της Μίδιας, προϋποθέτει την Αθηναία του 5ου π.Χ. αιώνα. Θυμίζω λοιπόν πολύ σύντομα ότι η θέση της γυναίκας από νομική, πολιτική και κοινωνική άποψη στην Αθήνα ήταν από ανύπαρκτη έως περιθωριακή. Από νομική πλευρά δεν είχε δικαιώματα. Σε όλη της τη ζωή έπρεπε να είναι υπό την επίβλεψη του κυρίου, όπως λεγότανε, που ήταν ο πατέρας, ο σύζυγος, ο γιος κτλ. Από πολιτική πλευρά δεν είχε δικαιώματα, ούτε να εκλέγει, ούτε να εκλέγεται. Από κοινωνική πλευρά ανήκε κυρίως στον ιδιωτικό χώρο του οίκου, του σπιτιού. Σε αυτόν τον κανόνα υπάρχουν ορισμένες σημαντικές εξαιρέσεις. Τέτοιες ήταν η συμμετοχή και η παρουσία της γυναίκας σε δημόσιες επίσημες εορτές, όπως τα Παναθήνια, και σε διάφορες οικογενειακές τελετές, όπως σε γάμους, κηδείες και άλλα.
Παρά τις εξαιρέσεις αυτές, η θέση της γυναίκας ανήκε στον ιδιωτικό χώρο του σπιτιού. Αποστολή της ήταν να το διευθύνει και να γεννά γνήσιους απογόνους για να διαιωνίζουν τον ήχο του πατέρα. Ακόμα χειρότερα όμως για τη Μίδια, η Μίδια είναι βάρβαρη, ξένη, καταγωγή που στην Αθήνα του 5ου π.Χ. αιώνα σήμαινε κατωτερότητα σε κάθε επίπεδο, πολιτικό, ηθικό, διανοητικό, σήμαινε φυσική δουλεία, ας θυμηθούμε τον Αριστοτέλη, και ό,τι συνεπάγονταν οι όροι αυτοί στην κοινωνία της εποχής. Τώρα, στις τραγωδίες, βλέπουμε συμβατικές γυναικείες μορφές, όπως η Χρυσόθεμη, ας πούμε, στην Ηλέκτρα. Όμως υπάρχουν και αιρετικές μορφές με συμπεριφορά σαφώς αντισυμβατική. Αυτές οι γυναίκες, αυτές οι μορφές απαντούν και στους τρεις τραγικούς. Όπως υπάρχουν και αρκετές βάρβαρες γυναίκες που δεν ανταποκρίνονται στο συμβατικό τύπο του κατώτερου βαρβάρου όπως είχε διαμορφωθεί στην Αθήνα του 5ου π.Χ. αιώνα. Στην κατηγορία αυτή των αντισυμβατικών γυναικείων μορφών ανήκει και η Μίδια στην ομώνυμη τραγωδία του Ευρυπίδη. Η Μίδια στο έργο αυτό είναι γυναίκα, μητέρα, εγκαταλειμμένη σύζυγος και βάρβαρη, ξένη. Στη διάρκεια της δράσης ωστόσο, όχι μόνο δεν δικαιώνει τους κοινότοπους χαρακτηρισμούς που συνοδεύουν κάθε μια από τις ιδιότητες αυτές, αλλά επιπλέον τους ανατρέπει. Αποτελούσε κοινό τόπο της κλασικής φιλολογίας με μεγάλη αντοχή, ως σήμερα μπορούμε να πούμε, ότι η Μίδια συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται επειδή είναι βάρβαρη και μάγισσα. Ενδεικτικά, ας δούμε την άποψη του Πέιτς το 1938, η οποία άποψη άσκησε πολύ μεγάλη επίδραση αναφορικά με την πρόσληψη της Μίδιας. Ανοίγουν εισαγωγικά, λέει ο Πέιτς. Επειδή ήταν ξένη, μπορούσε να σκοτώσει τα παιδιά της. Επειδή ήταν μάγισσα, μπορούσε να διαφύγει με μαγικό άρμα. Η Μίδια εσαρκώνει τις ιδιότητες, οι οποίες ο Αθηναίος του 5ου αιώνα πίστευε ότι χαρακτήριζαν τους Ανατολίτες. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Έκτοτε βέβαια έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι και η έρευνα γύρω από τη Μίδια έχει πάρει νέες κατευθύνσεις. Ας δούμε συγκεκριμένα. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να πω, η Μίδια δεν είναι η παθητική γυναίκα που υποφέρει επειδή ο άντρας της την εγκατέλειψε για μια άλλη. Σε αντίθεση με τον Ιάσωνα, που αποδίδει τη συμπεριφορά της Μίδιας σε ερωτικούς λόγους, η ίδια δεν τονίζει το πάθος της για τον Ιάσωνα, όπως ίσως θα περίμενε κανείς και όπως γενικά πιστεύομαι ερήμην του κειμένου. Μόνο μια φορά η Μίδια υπενήσεται ευθέως τον έρωτά της για τον Ιάσωνα, όταν του λέει ότι πρόδωσε τον πατέρα και το σπίτι της για να τον ακολουθήσει στην Ιωλκό, πρόθυμος μάλλον ή σοφωτέρα. Δηλαδή, άκουσα την καρδιά μου και όχι τη λογική. Αυτό που τονίζει επανειλημμένα είναι η απελπιστική κατάσταση στην οποία βρέθηκε μετά την εγκατάλειψή της από τον Ιάσωνα και μετά την απόφαση του Κρέοντα να την εξορίσει μαζί με τα παιδιά της. Λέει χαρακτηριστικά στο χορό. Εκείνος που ήταν για μένα τα πάντα, το ξέρω καλά, ο άντρας μου αποδείχτηκε ο χειρότερος όλων. Αλλά η Μίδια βρίσκεται σε χειρότερη θέση από μια Ελληνίδα στην αντίστοιχη θέση, η οποία Ελληνίδα γύριζε με την πρίκα της στο πατρικό σπίτι
αναμένοντας ένα νέο γάμο. Η Μίδια δεν έχει που να καταφύγει, ούτε στο σπίτι του πατέρα της, αφού τον πρόδωσε για χάρη του Ιάσωνα, ούτε στις κόρες του Πελία, εφόσον έγινε η αιτία που σκότωσαν τον πατέρα τους για χάρη πάλι του Ιάσωνα. 4 φορές χρησιμοποιεί το επίθετο έρημος για να περιγράψει την κατάστασή της, στο χορό, στον Ιάσωνα, στον Αιγαία και πάλι στον, Ιάσωνα. Έρημος, λέει, φίλων έρημος, συν τέκνης μόνοι μόνες. Δίχως φίλους, μόνοι με τα παιδιά μου ολομόναχα. Ο γάμος ήταν το μοναδικό στήριγμα της Μίδιας και τώρα δεν έχει τίποτα. Ωστόσο η Μίδια δεν θα παραμείνει παθητική στο κακό που τη βρήκε. Πρώτα-πρώτα, από την αρχή ως το τέλος του έργου, θέτει το ζήτημα του νέου γάμου του Ιάσωνα σε επίπεδο αρχών. Επίμονα τον κατηγορεί ως επίορχο, γιατί καταπάτησε τους όρχους του γάμου, τους οποίους προστατεύουν οι θεοί και ιδιαίτερα ο Δίας και η Θέμη. Έχουμε πολλά παραδείγματα, δεν υπάρχει χρόνος, θα αναφέρω μόνο ένα. Όταν μετά την παιδοκτονία ο Ιάσωνας εύχεται να την αφανίσει η ερημία των σκοτωμένων παιδιών και η δίκη, η τιμωρός των φόνων, η Μίδια αντιθύνει. Και ποιος θεός, ποιος δαίμονας εισακούει εσένα το ψεύδορκο των προδότητων φίλων? Για τη Μίδια είναι αυτονόητο ότι κανείς θεός δεν πρόκειται να ακούσει τον επίορκο. Με την ίδια επιμονή η Μίδια τον κατηγορεί για προδοσία. Έτσι, μετά την απαρίθμιση των ευεργεσιόντες προς τον Ιάσωνα, η Μίδια αντιθετικά τονίζει την προδοσία. Του λέει, «Εγώ, άθλιε άντρα, έκανα τόσα για σένα και εσύ με πρόδωσες». Παράλληλα, η Μίδια δεν παραλείπει να αναφερθεί επανειλημμένα στην αδικία που έχει υποστεί από τον Ιάσωνα. Το ρήμα αδικό χρησιμοποιεί για να περιγράψει στον Αιγαία την κατάστασή της. Του λέει, με αδικεί ο Ιάσων, ενώ εγώ δεν τον έβλαψα ποτέ. Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο η τροφός της Μίδιας, όσο και ο χορός και ο Αιγαίας, συμφωνούν με τη Μίδια και θεωρούν τον Ιάσωνα επίορκο και προδότη που αξίζει να τιμωρηθεί. Ας σημειωθεί ότι το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί η Μίδια σχετικά με επιορκία, προδοσία, αδικία, ατιμία δεν ανήκει βέβαια στο παραδοσιακό λεξιλόγιο μιας γυναίκας και μάλιστα βάρβαρης. Ανήκει στο παραδοσιακό λεξιλόγιο του ηρωικού κώδικα τιμής, ο οποίος απαιτεί να αποκατασταθεί η προσβεβλημένη τιμή του ήρωα. Στο στόμα ενός Αχιλλέα, ας πούμε, οι όροι αυτοί θα ήταν αναμενόμενοι, όχι όμως στο στόμα μιας γυναίκας και μάλιστα βάρβαρης. Πρόκειται για οξύμορο. Επιπλέον η Μίδια οικειοποιείται ένα από τα πιο ισχυρά αξιώματα της ηρωικής και της κλασικής εποχής, το οποίο επιτάσσει να βλάπτει στον εχθρό και να ωφελήσει το φίλο σου. Ακριβώς πίσω από την επιθυμία της να εκδικηθεί τον Ιάσωνα και την οικογένεια της νέας συζύγου του, βρίσκεται η αρχή αυτή, όπως διακηρύσει η ίδια μετά την αμετάκλητη απόφασή της να δράσει. Λέει η Μίδια, κανείς να μην πιστέψει πως είμαι άπραγη και αδύναμη, ούτε ήσυχη. Ο τρόπος ο δικός μου είναι ο αντίθετος. Ανελέητη με τους εχθρούς, φίλη με τους φίλους. Με το να ενεργήσει σύμφωνα με το αξίωμα αυτό, η Μίδια διεκδικεί τον ευκλεέστατον βίον, όπως λέει. Η εύκλεια όμως ανήκει στους άντρες και ειδικότερα στους ήρωες. Αποτελεί λοιπόν ένα επιπλέον οξύμορο
μια βάρβαρη γυναίκα να διεκδικεί τέτοια δόξα. Συχνά επίσης το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί παραπέμπει σε στρατιωτική ορολογία. Έτσι, όταν εξασφαλίζει άσυλο στην Αθήνα από τον Αιγαία, εκφράζει την πεποίθησή της ότι τώρα πια μπορεί να εφαρμόσει τα σχέδιά της και να καταγάγει μεγάλη νίκη κατά τον εχθρό της. Λέει, τώρα θα συντρίψω φίλες τους εχθρούς, θα θριαβεύσω, πορεύομαι ήδη στου θριάμβου το δρόμο. Η Μίδια, με το να οικειοποιείται αξίες από την πολεμική ζωή με την οποία οι γυναίκες κατεξοχήν δεν είχαν καμία σχέση, ανατρέπει ακόμα μια φορά τα καθιερωμένα. Ακόμα πιο σημαντικό, όπως κάνουν και οι μεγάλοι παραδοσιακοί ήρωες, η Μίδια φοβάται περισσότερο από κάθε τι άλλο να μην την περιγελούν, να μην τη χλεβάζουν οι εχθροί της εξαιτίας της προδοσίας του άντρα. Σε όλα τα κρίσιμα σημεία του έργου, ο φόβος αυτός είναι καθοριστικός για τις αποφάσεις που παίρνει. Παραδείγματος χάρη, όταν για πρώτη φορά προβαίνει στη φοβερή ομολογία πως θα σκοτώσει τα ίδια τα παιδιά της, η δικαιολογία που επικαλείται είναι πως δεν μπορεί να ανοιχθεί να την περιγελούν οι εχθροί. Λέει, να γελούν μαζί μου οι εχθροί, δεν αντέχετε φίλες. Επίσης, στην οριακή σύγκρουση ανάμεσα στην ηρωική φύση και τα μητρικά της αισθήματα, ο φόβος μη γίνει περίγελος των εχθρών της προβάλλει επιτακτικώς και την κάνει να υπερνικήσει τους τελευταίους δισταγμούς της πριν από την τελική απόφαση να σκοτώσει τα παιδιά της. Λέει κάποια στιγμή, ώρα καλή στα σχέδιά μου, δηλαδή να σκοτώσει τα παιδιά. Όμως τι έχω πάθει, θέλω μήπως να γίνω περίγελος γιατί άφησα τους εχθρούς μου ατιμόρυτους. Πρέπει να τολμήσω. Ο φόβος του χλεβασμού, της προσβολής, συνδέεται ως γνωστόν στενά με την τιμή των παραδοσιακών ηρώων και αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του. Ήταν θέμα ζωής ή θανάτου για τέτοιους ήρωες να διατηρήσουν άθικτη την τιμή τους και σε περίπτωση προσβολής έπρεπε να ξεπλύνουν με κάθε τρόπο την τροπή. Ας θυμηθούμε μόνο τον Αχιλλέα που απέσυρε το στρατό του από τα τείχη της Τροίας επειδή τον πρόσβαλε ο Αγαμέμνονας. Το ίδιο έντονη νιώθηκε η Μίδια την ανάγκη να προασπίσει την τιμή της με κάθε μέσο για να μην γίνει αντικείμενο χλεβασμού από τους εχθρούς της. Αλλά η Μίδια δεν ανήκει στους παραδοσιακούς ήρωες. Δεν είναι Αχιλλέας. Είναι γυναίκα και ως γυναίκα σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής όχι μόνο δεν έπρεπε να νιώθει προσβεβλημένη από την εγκατάλειψη του Ιάσωνα, αλλά όφιλε να δεχτεί την απόφασή του αδιαμαρτύρητα. Αυτό άλλωστε συνήθιζαν να κάνουν και πολλές ομοιοπαθείς της Αθηνές την εποχή που διδάχθηκε το έργο. Στο σημείο αυτό, ας θυμηθούμε τι λέει ο Απολλόδωρος για τους άντρες σε σχέση με τις γυναίκες, στο λόγο κατά νεέρας. Λέει εκεί, τις εταίρες τις έχουμε για την ειδονή, τις παλακίδες για την καθημερινή περιποίηση του σώματός μας και τις γυναίκες για να μας γεννούν γνήσια παιδιά και να φυλάνε πιστά ό,τι βρίσκεται μέσα στο σπίτι. Αυτό ήταν το αυτονόητο. Ας θυμηθούμε επίσης πόσο εύκολο ήταν το διαζύγιο για τον άντρα. Αρκούσε να στείλει τη γυναίκα του με την πρίκα της πίσω στο πατρικό της σπίτι. Αυτό έφτανε. Αλλά η Μίδια είναι επιπλέον και βάρβαρη. Ένας λόγος παραπάνω, σύμφωνα με τους κοινούς τόπους περιδουλικότητας των βαρβάρων, να σκύψει το κεφάλι στον άντρα αφέντη. Η καινοτομία,
Και η πρόκληση του Ευρυπίδη συνίσταται στο ότι παρουσιάζει με ηρωικά χαρακτηριστικά μια γυναίκα βάρβαρη. Η Μίδια, ωστόσο, δεν είναι μόνο ήρωας, είναι και μητέρα. Καθώς πλησιάζει η ώρα της εκδίκησης, η μητρική αγάπη διεκδικεί όλο και περισσότερο τα δικαιώματά της. Η πληγωμένη τιμή του ήρωα και τα μητρικά αισθήματα συγκρούονται μέσα της φοδρότατα. Στη διάρκεια της εσωτερικής της πάλης αλλάζει επανειλημμένα γνώμη, ταλαντεύεται, διχάζεται, ώσπου να φτάσει στην οριστική απόφαση να σκοτώσει τα παιδιά της. Με τον τρόπο αυτό ξεπερνάει το μοναδικό εμπόδιο στο σχέδιό της να εκδικηθεί τον Ιάσον. Και συμβαίνει αυτό ενώ γνωρίζει πολύ καλά πως ο θάνατος των παιδιών της θα πληγώσει περισσότερο όχι τον Ιάσονα, αλλά την ίδια. Παραδείγματος χάρη, την ίστατη στιγμή πριν να αποσυρθεί στο εσωτερικό της σκηνής, τα λόγια που απευθύνει στον εαυτό της δείχνουν το τίμημα που απαιτεί η ικανοποίηση της τιμής. Λέει η Μίδια, «Τη μέρα τούτη τη μικρή ξέχνα τα παιδιά σου και ύστερα θρύνησε και ξαναθρύνησε, γιατί και αν τα σκοτώσεις, τα λάτρεψε». Γενικά ο Ευρυπίδης ανατρέπει τα καθιερωμένα παρουσιάζοντας τη Μίδια με ιδιότητες που παραδοσιακά ανήκουν στους άντρες. Παράλληλα όμως, με το φόνο των παιδιών από τη μητέρα τους, δείχνει και το τρομερό αδιέξοδο στο οποίο οδηγούν οι ιδιότητες αυτές σε μια γυναίκα. Καθώς δηλαδή με τα δεδομένα της εποχής δεν μπορούν να βρουν άλλη κοινωνική ή πολιτική διέξοδο όπως θα μπορούσαν αν η Μίδια ήταν άντρας, στρέφονται εναντίον της και με το θάνατο των παιδιών. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Ας κλείσει η κυρία Παπαδόγιαννη, κάπως έτσι, ας κλείσει το μικρόφωνο. Ωραία. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι καθώς με τα δεδομένα της εποχής δεν μπορούν να βρουν άλλη κοινωνική ή πολιτική διέξοδο όπως θα μπορούσαν αν η Μίδια ήταν άντρας, στρέφονται εναντίον της και με το θάνατο των παιδιών της την οδηγούν κατά κάποιο τρόπο στην αυτοκαταστροφή. Η ικανοποίηση και η αποκατάσταση της τιμής που για έναν ήρωα αποτελεί το ύψιστο καθήκον, για τη Μίδια σημαίνει το θάνατο των ίδιών της των σπλάχνων, σημαίνει τον αφανισμό της μητέρας Μίδιας. Εκτός όμως από τα ηρωικά χαρακτηριστικά της, η Μίδια και σε άλλη περιοχή υπεργαίνει τα στερεότυπα του φύλου και της καταγωγής. Είναι σοφή, ευφυής, όπως παραδέχονται θετικά ή αρνητικά οι ανδρικοί χαρακτήρες του έργου, ο Ιάσονας, ο Κρέοντας, ο Αιγαίας. Η ίδια έχει συνέστηση της ευφυΐας της και επανειλημμένα τοποθετεί τον εαυτό της στους πνευματικούς πρωτοπόρους που αντιμετωπίζονται με επιφυλακτικότητα. Η Μίδια ταυτίζει τον εαυτό της με την πνευματική πρωτοπορία, λέει στον Κρέοντα. «Και εγώ έχω την ίδια τύχη με τους σοφούς, δηλαδή. Είμαι σοφή. Γι' αυτό πολλοί με φθονούν, άλλοι με θεωρούν επικίνδυνη». Ακριβώς τη σοφία της, τις διανοητικές ικανότητές της θα χρησιμοποιήσει για να εκδικηθεί τον Ιάσονα, τη νέα γυναίκα του και τον πατέρα της. Επιστρατεύει τις διανοητικές της ικανότητες τόσο για να πάρει με το μέρος της το χορό των Κορίνθιων γυναικών, όσο και για να κάνει όργανά της τους άντρες που έχουν κάποια σχέση μαζί της, τον Ιάσονα, τον Κρέοντα, τον Αιγαία.
ο Κρέοντας, ο βασιλιάς της Κορίνθου, έρχεται αυτοπροσώπως να εκτελέσει τη διαταγή της εξορίας. Ο λόγος για την ασυνήθιστη αυτή πράξη εκ μέρους του βασιλιά είναι ο φόβος που νιώθει για την Μίδια. Θέλει οπωσδήποτε να τη δει να παίρνει το δρόμο της εξορίας πριν να κάνει κάποιο ανήκεστο κακό στην κόρη. Η Μίδια, με αριστοτεχνικό τρόπο, εκμεταλλευόμενη την αδυναμία του Κρέοντα για την κόρη του, κατορθώνει να κερδίσει μια μέρα ακόμα παραμονή στην κόρη του. Η μια αυτή μέρα, η κρίσιμη μέρα, της δίνει τη δυνατότητα να προετοιμάσει και να πάρει τη φοβερή εκδίκησή της. Στην περίπτωση του Ιάσωνα, η Μίδια επιστρατεύει τους στερεότυπους χαρακτηρισμούς για τις γυναίκες με σκοπό να τον καθησυχάσει και να τον κάνει όργανό της. Η γυναίκα είναι θηλυκό, του λέει. Η φύση της είναι να κλαίει. Να μην αντιτείνει αυτός ο άντρας ανοησίες στις δικές της ανοησίες. Είναι να απορεί κανείς αλήθεια για την ευπιστία και την αφέλειά του, μια και γνωρίζει πολύ καλά τι είχε κάνει η Μίδια για αυτόν στο παρελθόν. Του έσωσε τη ζωή όταν πήγε να πάρει το χρυσό μαλλονδέρας. Εγκατέλειψε για χάρη του την πατρίδα της. Έφτασε στο σημείο να σκοτώσει τον αδερφό της για να τον ακολουθήσει. Στην Ιολκό παραπλάνησε τις κόρες του Πελία και το θανάτωσαν για να πάρει το θρόνο ο Ιάσωνας. Και στο παρελθόν λοιπόν η Μίδια κάθε άλλο παρασυμβατική γυναικεία συμπεριφορά είχε δείξει. Μόνο η μεγάλη πίστη του Ιάσωνα στα στερεότυπα σχετικά με τις γυναίκες μπορούσε να τον τυφλώσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να πιστέψει τόσο εύκολα τα απατηλά λόγια της Μίδιας. Αλλά και αυτό έχει υποθεί πολλές φορές. Η Μίδια δεν έχει σχέση με την ελληνική κοινωνία, γιατί είναι μάγισσα και βάρβαρη. Όμως, ο χαρακτηρισμός μάγισσα δεν ισχύει για αυτή. Σε ολόκληρο το έργο του Ευρυπίδη είναι φανερή η τάση του ποιητή να αποκαθάρει τη Μίδια από τις μαγικές ιδιότητές της σε βαθμό που αν δεν γνωρίζαμε τις ιδιότητες αυτές από άλλες πηγές δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε πως η Μίδια υπήρξε μια από τις μεγάλες μάγισσες. Ο ποιητής, για παράδειγμα, θα μπορούσε να βάλει την τροφό να αναφέρει το μαγικό τρόπο με τον οποίο η Μίδια έπεισε τις κόρες του Πελία να τον θανατώσουν. Τις έπεισε δηλαδή να τον κατακρεουργήσουν και να τον βράσουν και να ξανανιώσει. Προηγουμένως η ίδια είχε σφάξει ένα κρυάρι, το έβρασε και από το καζάνι έβγαλε ένα αρνάκι. Τίποτα από την ιστορία αυτή δεν υπάρχει στον Ευρυπίδη, παρά μόνο η ξερή πληροφορία πως η Μίδια έπεισε τις κόρες του Πελία να το θανατώσουν για χάρη του Ιάσωνα. Γενικά, ο ποιητής αποσιωπά επιμελώς τις μαγικές ιδιότητές της σε ολόκληρο το έργο. Υπήρχαν κι άλλες ευκαιρίες για να τις πει. Αλλά είναι βάρβαροι και επομένως, όπως υποστηρίζεται συχνά ακόμα και σήμερα, οι πράξεις και η συμπεριφορά της δεν έχουν σχέση με την Ελλάδα και τις Ελληνίδες. Ένας βολικός τρόπος αλήθεια για να εξηγηθεί και να κολλαστεί η φοβερή πράξη της Μίδιας, η παιδοκτονία. Όμως οι πράξεις και η συμπεριφορά της την κατατάσσουν, όπως έχουμε πει, στην ίδια κατηγορία με τους πιο εξέχοντες Έλληνες ήρωες, όπως ο Αχιλλέας, ο Αίας. Άλλωστε, είναι χαρακτηριστικό πως κανένας δεν την αποκαλεί βάρβαρη στο έργο. Κανένας, εκτός από την ίδια, όταν καταλογίζει στον Ιάσωνα ότι δεν ήταν τιμητικό για το γόητρό του να γεράσει παντρεμένος με μια βάρβαρη. Ο Ιάσωνας επίσης αποδίδει το φόρο των παιδιών στη βαρβαρική καταγωγή της Μίδιας, όταν
ισχυρίζεται ότι καμιά Ελληνίδα δεν θα έφτανε στο σημείο να κάνει μια τέτοια πράξη. Δεν μπορεί να διανοηθεί πώς η Μίδια μπόρεσε να διαπράξει μια τόσο ιδεχθή πράξη για μια εγκατάλειψη που οι περισσότερες Αθηναίες θα θεωρούσαν αυτονόητο δικαίωμα του άντρα και για την οποία δεν θα αντιδρούσαν καθόλου. Ωστόσο, η βαρβαρική καταγωγή της, αν έπαιζε κάποιο ρόλο, έπρεπε να την είχε οδηγήσει στην παθητική υποταγή, αφού ως βάρβαρη, σύμφωνα πάντα με τις προκαταλήψεις των Αθηναίων, θα είχε συνηθίσει να είναι δουλοπρεπής, να υποτάσσεται στον τύρανο, στον κάθε τύρανο. Άλλωστε, διαφωτιστική είναι η στάση του χορού των κορίθιων γυναικών απέναντι στη Μίδια. Ο χορός δείχνει να τη θεωρεί μια γυναίκα όμοια με αυτές και όχι βάρβαρη. Οι κορίθιες είναι με το μέρος της Μίδιας. Πιστεύουν ότι ο Ιάσονας πρόδωσε και αδίκησε τη γυναίκα του και πολύ εύκολα αλήθεια η Μίδια κερδίζει τη συνενοχή τους για να εκδικηθεί τον άντρα της. Δεν την ακολουθούν φυσικά στην απόφασή της να σκοτώσει τα παιδιά της. Προσπαθούν να την αποτρέψουν, αλλά ούτε στιγμή δεν αφισβητούν το δίκιο της. Και μετά από φόνο των παιδιών, όχι μόνο δεν τη χαρακτηρίζουν μάγισσα ή βάρβαρη, αλλά βρίσκουν και μια παράλληλη περίπτωση στη δική τους, στην ελληνική παράδοση, την περίπτωση της Ινός που και αυτή σκότωσε τα παιδιά της. Και είναι Ελληνίδα, δεν είναι βάρβαρη. Η Μίδια από τη δική της πλευρά, όταν προσπαθεί να κερδίσει την υποστήριξη των γυναικών του χορού, απευθύνεται προς αυτές σαν σε γυναίκες και μάλιστα σαν σε φίλες. Επίσης η Μίδια, όταν μιλάει για τις γυναίκες, μιλάει στο πρώτο πληθυντικό πρόσωπο και με τον τρόπο αυτό ταυτίζεται μαζί του. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι τα λόγια της για τη θέση των γυναικών ισχύουν για τη θέση των Ελληνίδων, όχι των βαρβάρων γυναικών. Η Μίδια απευθύνεται στο χορό σαν Ελληνίδα, όχι ως ξένη. Ας ακούσουμε μερικά λόγια της. Λέει η Μίδια, «Από όλα τα έψυχα όντα τα νοήμωνα, εμείς οι γυναίκες είμαστε το αθλιότερο φύτρο. Πρώτα με χρήματα άφθονα πρέπει τον άντρα μας να αγοράζουμε και αφέντης το κορμί μας επιβάλλουμε. Χειρότερο άλλο κακό δεν υπάρχει. Και είναι εδώ η αγωνία η μεγαλύτερη αν πήρες άντρα Χριστό ή άχριστο». Για τις γυναίκες βέβαια τιμητικό το διαζύγιο δεν είναι. Ούτε μπορείς να αποφεύγεις τον άντρα σου. Παραλείπω και πάω παρακάτω. Λένε οι άντρες πως εμείς ακίνδυνη ζωή στο σπίτι ζούμε, ενώ εκείνοι πολεμούν στη μάχη. Ανόητοι άντρες, τρεις φορές θα προτιμούσα σε ώρα μάχης δίπλα στην ασπίδα να σταθώ από το να γεννήσω μια φορά. Όσα λέει η Μίδια, αυτά που ακούσατε και αυτά που παρέλειψα, ανταποκρίνονται στην κατάσταση των Ελληνίδων. Και το ότι ακριβώς η Μίδια θέλει να αγγίξει αυτές τις Ελληνίδες, φαίνεται από το γεγονός πως στην περίπτωσή της δεν ισχύουν όλα όσα αναφέρει. Δεν αγόρασε η ίδια δεσπότη του σώματος, το διάλεξε. Η μόνη πρίκα που πλήρωσε ήταν όχι χρήματα, αλλά η βοήθεια που έδωσε στον Ιάσονα. Στην πραγματικότητα, ο γάμος της ήταν ανατρεπτικός. Αφού δεν έγινε με την πρωτοβουλία και τη συγκατάθεση του πατέρα της, όπως γινόταν η γάμη στην Ελλάδα εκείνη την, στην Αθήνα εκείνη την εποχή. Το αντίθετο μάλιστα.
Εκείνη μπήκε στο γάμο αυτό επί ίσης όρης με τον Ιάσονα, αφού κατέστρεψε μάλιστα τον πατρικό της οίκο. Ο χορός, που ξέρει καλά την κατάσταση, δείχνει αλληλέγγυος με τη Μύδια. Και όχι μόνο αυτό. Μόλις μαθαίνουν τα σχέδιά της να σκοτώσει τον Ιάσονα, τη νέα του γυναίκα και τον πατέρα της, υψώνουν και αυτές τη φωνή τους με τα παρακάτω ανατρεπτικά λόγια. Λέει ο χορός των Ελληνίδων, έτσι. Των ιερών ποταμών τα ρεύματα άνω προχωρούν. Το δίκαιο, τα σύμπαντα, όλα αναστρέφονται. Δόλιες είναι των ανδρών η σκέψη. Η πίστη στους θεούς ανίσχυρη πλέον. Τον ασήμαντο βίο μου θα στρέψουν οι φήμες σε δόξα λαμπρή. Έρχεται τιμή στο γυναίκιο γένος. Την υβριστική δυσφημία δεν θα έχουν πια οι γυναίκες. Οι μουσες των αρχαίων αηδών θα πάψουν τη δική μου να διαλαλούν απιστία. Δεν έχει εμπνεύσει στη δική μας ψυχή το θεσπέσιο άσμα της λύρας ο φίβος της μελωδίας ο άρχο. Αλλιώς θα αντιχούσανε ύμνοι αντίφωνοι για το φίλο του άντρα. Έχει ο μακρός ο αιώνας πολλά να πει για την πλευρά τη δική μας και των ανδρών. Ο χορός εδώ μιλάει για το μέλλον, για την ανατροπή των συμβάσεων, για την τιμή που έρχεται στο γυναικείο φίλο, για τους αιώνες που έχουν να πούν πολλά για άντρες και γυναίκες. Ίσως όμως όλα αυτά να μην ανήκουν μόνο στο μέλλον. Μέσα στο ίδιο έργο η Μύδια υπερβαίνει τις συμβάσεις του φίλου και της καταγωγής της, έστω και αν το τίμημα που πρέπει να πληρώσει είναι δυσβάσταχτα βαρύ. Ευχαριστώ πολύ. Λίγα λεφτά ξέφυγα από την ώρα μου. Ήσασταν σχεδόν ακριβής, αλλά... Ο λόγος σας ήταν πραγματικά κέριος, εξαιρετικά μεστός, κυρία Συνοδεινού. Απόψε, νομίζω, η κυρία Συνοδεινού απέδειξε γιατί τα κλασικά γράμματα ονομάζονται κλασικά. Η μαγεία της Μύδιας, ενός πολύ ζώρικου εντός εισαγωγικό για να δανειστώ την έκφραση της κυρίας Συνοδεινού έργου, είναι ακριβώς αυτή, ότι προσπαθούμε εδώ και αιώνες να ερμηνεύσουμε το νόημα του κειμένου, να καταλάβουμε ποια είναι η Μύδια και τι ακριβώς κάνει με την παιδοκτονία της και όχι μόνο. Όπως λέω πολύ συχνά στους φοιτητές μου, το τέλος της Μύδιας καταργεί τον εαυτό του. Το τέλος της Μύδιας δεν είναι τέλος. Δεν μπορεί να είναι τέλος. Αυτό το τέλος της Μύδιας, για πολλούς λόγους. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε μετά το πέρας της σημερινής εκδήλωσης και αφότου ακούσουμε βέβαια και την δεύτερη ομιλία. Βλέπω ότι η κυρία Ρουγκέρη είναι μαζί μας. Αν μας ακούει, παρακαλώ να ενεργοποιήσει το μικρόφωνο της. Την είχα και εγώ εντοπίσει κάποια στιγμή, αλλά τώρα από ό,τι βλέπω πρέπει να εξήλθε από το δωμάτιο της τηλεσυνάντησης, εκτός και αν είναι μαζί μας, αν είναι μαζί μας, παρακαλώ να ενεργοποιήσει το μικρόφωνο της. Είναι μαζί μας, Ανδρέα, είναι μαζί μας η κυρία Ρουγκέρη, δεν ξέρω. Εδώ είμαι. Α, ωραία. Απλώς δεν πολύ καταφέρνω μετά. Κυρία Ρουγκέρη, μεγάλη μας τιμή και μεγάλη μας χαρά που είστε μαζί μας. Είναι η Κάρμεν των παιδιών, όπως τη γνωρίζω εγώ, η ψυχή του παιδικού θεάτρου στη χώρα, μια ταλαντούχα και καταξιωμένη ηθοποιός, αγαπημένη πολλών από εμάς, μεταξύ των οποίων και μου του ιδίου. Κυρία Ρουγκέρη, θέλετε σε αυτό το σημείο να μας πείτε δύο κουβέντες πριν προχωρήσουμε στη δεύτερη μας διάλεξη ναι, για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας.
Να σας πω, δεν έχω να... ξέρετε, δεν συμπολισιδίζω να μιλάω, γιατί δεν είμαι και ειδική και δεν τα λέω και τόσο καλά. Να πω μόνο ότι έχω μεγάλο θαυμασμό. Πιστεύω ότι, θα σας στενοχωρέσω, κύριε Ζεραπή μου, ότι θεωρώ ότι οι γυναίκες είναι ανώτερες από τους άντρες. Καθόλου είμαι στενοχωρήτη. Και καταρχάς υποκλίνομαι στις μητέρες, πάνω απ' όλα. Για μένα είναι το σημαντικότερο, γιατί αυτό βέβαια η φύση το έδωσε, ο Θεός το έδωσε αυτό. Είμαι λάτρης των γυναικών. Πιστεύω ότι πίσω από κάθε επιτυχημένο άντρα υπάρχει πάντοτε μια γυναίκα. Και βλέπω ότι σε όλους τους τομείς είναι πολύ πιο δυναμικές και πιο ισχυρές. Έτσι πιστεύω. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις. Ποια είναι η θέση της γυναίκας στο σημερινό θέατρο, κυρία Λοκέρα? Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχει κατακτήσει τη θέση της. Δεν πιστεύω ότι είμαστε αδικημένες, εγώ προσωπικά. Πιστεύω ότι απλώς πολλές φορές τα θεατρικά έργα είναι πιο ευνοϊκά για τους άντρες. Έχουν πολύ περισσότερους ρόλους για τους άντρες παρά για τις γυναίκες, και εμείς, επειδή είμαστε περισσότερες στον χώρο του θεάτρου, δυσκολευόμαστε να, συνήθως στο θέατρο, να έχουμε έναν καλό ρόλο. Αλλά γενικά και στο θέατρο, όλες οι, νομίζω οι ηθοποιοί που έχουν μείνει στην ιστορία είναι περισσότερες γυναίκες από άντρες. Δεν ξέρω, πιστεύω πάρα πολύ στη γυναίκα γενικά, και πιστεύω και στις γυναίκες σκηνοθέτες, ότι ό,τι έχουν, με το ό,τι έχουν καταπιεστεί έχουν πετύχει. Καλά, και στον χώρο του θεάτρου, για παιδιά, οπωσδήποτε δεν το συζητάμε, πάντοτε γυναίκες είναι αυτές που ξεχωρίζουν. Εσείς πώς βλέπετε όλη αυτή την ιστορία που έχει ξεκινήσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με αφορμή τις καταγγελίες εναντίον κάποιων πολύ γνωστών και προβεβλημένων ηθοποιών για τη συμπεριφορά τους απέναντι στις γυναίκες? Τις θεωρώ απαράδεκτες. Ξέρω ότι υπάρχουν αυτές, αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να καταγγέλλονται και αμέσως. Δηλαδή θα έπρεπε να έχουμε το θάρρος εμείς οι γυναίκες να καταγγέλλουμε αμέσως. Αλλά αυτό πιστεύω ότι είναι περισσότερο λόγω του επαγγέλματος, ότι από φόβο μην τύχει και δεν βρούνε αργότερα δουλειά, γι' αυτό και δεν το κάνουν. Είναι κάπου εκεί πρέπει να είναι, πιστεύω, το λάθος που γίνεται. Από την άλλη μεριά, με εκπλήσει πολλές φορές ότι γυναίκες που είναι πια ονόματα, δηλαδή αν εμένα ο τάδε σκηνοθέτης, και ας μην ήμουν όνομα, τολμούσε να μου φερθεί άσχημα, και αυτούς λέω, εξαρτάται από την κάθε γυναίκα πώς θα ήταν. Εγώ θα έβγαινα πάνω στη σκηνή και θα έλεγα, λυπάμαι πάρα πολύ, σταματάω την παράσταση γιατί μου φέρθηκε έτσι ο σκηνοθέτης. Δηλαδή πιστεύω ότι φταίνε και εκείνες που δεν το κάνουν. Αλλά δεν το ρίχνω. Και άντρες δεν το κάνουν. Δεν ξεχωρίζω ότι μόνο οι γυναίκες φοβούνται να το κάνουν. Καταλάβατε τι λέω? Μήπως όμως το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί το θέατρο, και ότι είναι εν πολλής ακόμα ένας ανδροκρατούμενος χώρος, αποτρέπει τις γυναίκες από το να βρουν το θάρρος να καταγγείλουν αυτό στιγμή? Εγώ δεν το αποδίδω σε αυτό, όχι. Πιστεύω ότι ο καθένας μετράει, σκέφτεται ότι είτε ότι θα μπορέσει να το βοηθήσει στην καριέρα του, και είναι καλύτερα να μην μιλήσει γι' αυτό. Και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή και οι άντρες έχουν τα ίδια προβλήματα, μη φαντάζεστε. Δεν είναι μόνο θέμα γυναικών. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ σε αυτό το χώρο που είμαι, που έχω διαλέξει να είμαι με πολύ... ίσως με θυσία ως προς όλα τα άλλα που κάνω. Στον χώρο του θεάτρου, η παιδιά, το έχω διαλέξει γιατί πιστεύω ότι είναι ένας χώρος όπου μπορείς να δημιουργήσεις. Δεν είναι χώρος που δυστυχώς στην Ελλάδα δεν δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στα παιδιά. Δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι κάνω προτάσεις για να κάνουμε παραστάσεις, ας πούμε, στο Επίδαυρο ή στο Ηρώδιο, και πάντοτε παίρνω αρνητικές απαντήσεις. Πού το αποδίδεται αυτό? Δεν επενδύει κανένα στα παιδιά, ενώ θα έπρεπε να επενδύει, γιατί είναι το μέλλον του κόσμου τα παιδιά. Εγώ είμαι σε αυτό το χώρο γιατί τον πιστεύω πάρα πολύ, γιατί πιστεύω ότι είναι ο σημαντικότερος, και είναι πολύ σημαντικό να καταθέτεις ό,τι έχεις, ό,τι ταλέντο, ό,τι
και έφυγε δουλειά να το καταθέτει σε αυτό το χώρο. Καταρχάς, είναι ένας χώρος που μπορείς να βάλεις τη φαντασία σου να δουλέψεις και να κάνεις υπέροχα πράγματα και να κάνεις ευτυχισμένα τα παιδιά και να τους δίνεις εφόδια μέσα από το θέατρο, που είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί είναι έφεπτο το θέατρο και μπορούν να κερδίσουν από αυτό. Και δυστυχώς στη χώρα μας δεν πολύ δίνουν σημασία. Απόδειξη, στις παραστάσεις για παιδιά δεν έρχεται ποτέ κανένας κριτικός να δει τις παραστάσεις. Δεν παίρνουν ποτέ βραβεία ηθοποιοί που παίρνουν μέρος σε παραστάσεις για παιδιά. Είναι ένας χώρος που θεωρείσαι εθελοντής πια, αν αποφασίσεις να δουλέψεις γι' αυτόν. Εμείς πάντως, κυρία Ρουγγέρη, να ξέρετε ότι δεσμευόμαστε στην Ακαδημία Αθηνών να σας έχουμε μαζί μας σε μια ημερίδα αφιερωμένη στα παιδιά για να μας μιλήσετε για το παιδικό θέατρο και τις πολιτισμικές αυτές τις ιδιαίτερες διαδρομές που υπάρχουν στη χώρα μας. Θα ήθελα να κλείσουμε αυτή τη σύντομη συνομιλία με τη σκέψη σας για το ρόλο της γυναίκας, έτσι όπως την βλέπετε να εξελίσσεται στην ελληνική κοινωνία τα επόμενα χρόνια. Κοιτάξτε, επειδή κρίνει κανείς και πάντοτε από τον εαυτό του, εγώ δεν θεωρώ κακώς ίσως τις γυναίκες αδικημένες. Πιστεύω ότι όταν ένας άνθρωπος, γυναίκα, άντρας, οτιδήποτε, παλέψει για αυτό που ονειρεύεται, ότι τα καταφέρνει. Αυτή είναι η άποψή μου. Γιατί δεν έχω συναντήσει εμπόδια λόγω του ότι είμαι γυναίκα, καταλάβατε. Έχω συναντήσει εμπόδια για άλλους λόγους, πολλά εμπόδια, αλλά όχι γιατί είμαι γυναίκα. Αυτό είναι ένα πολύ παρήγορο μήνυμα. Εγώ προσωπικά όμως λέω, έτσι, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις τέτοιες που βέβαια δεν έχει δοθεί άπλαινα το βήμα στη γυναίκα όπως θα έπρεπε να δοθεί, αλλά πιστεύω ότι όταν θέλει κάποιος κάτι, αυτό το πιστεύω σε όλους τους τομείς, μπορεί να το καταφέρει. Κρατάμε αυτό το πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πείτε μας δύο κουβέντες για την τελευταία σας δουλειά. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν μικρό πρίγκιπα που παίζεται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Είναι μια παράσταση που την ψήφισαν τα παιδιά, γιατί πάντοτε δίνω βήμα στα παιδιά και αποφασίζουν τι θα ανεβάσουμε. Έχω προσπαθήσει να βγάλω όλους τους θησαυρούς του έργου αυτού, γιατί είναι ένα αριστούργημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας που θα έπρεπε να στολίζει τις βιβλιοθήκες των μεγάλων και όχι των μικρών. Και έχω προσπαθήσει, επειδή ακριβώς έχει πολύ κρυμμένους τους θησαυρούς της και γι' αυτό δεν κάνει για παιδιά, να τους βγάλω στην επιφάνεια ώστε να μπορέσουν να το καταλάβουν όσο γίνεται περισσότερα παιδιά. Νομίζω ότι έχει γίνει μια δουλειά ικανοποιητική, δεν μπορώ να λέω για τον εαυτό μου. Πάντως ο κόσμος το τιμάει ιδιαίτερα και είναι μια παράσταση που θα ήθελα πάρα πολύ να τη δείτε. Αντρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ρουγγέρη. Αλεξάνδρα. Ναι, αν μπορώ να πω κάτι, γνωρίζω τις δουλειές της κυρίας Ρουγγέρη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι πολύ ποιοτικές και την ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί δίνει μεγάλη σημασία στην ελληνική μυθολογία. Αχ, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και στον όμηρό μας. Το Θησέα, στον Ηρακλή, στον όμηρό μας, στην Οδύσσια. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά. Και να σας πω και κάτι άλλο. Τώρα αυτή τη στιγμή κάνω μία δουλειά και θα φύγω επιγόντως γιατί έχω πρόβα. Κάνω μία δουλειά στο Αλούφαν Πάρκ, όπου παρουσιάζουμε μύθους του Εσώπου κανονικά στα νεοελληνικά και αμέσως με λίγα λόγια δίνουμε τον μύθο στα αρχαία ελληνικά και μιλάμε με τα παιδιά για να δείξουμε πόσο κοντά θα μπορούσε είναι η αρχαία ελληνική γλώσσα. Βλέποντας τις παραστάσεις τώρα αυτές και τις πρόβες μου, αρχίζω και λατρεύω τα αρχαία ελληνικά. Θέλω αυτό να το περάσω στα παιδιά. Κυρία Ρογγέννη, από τώρα κλείνουμε την επόμενη. Ναι, να το κλείσουμε. Για να μιλήσουμε ειδικά για το παιδικό θέατρο. Γιατί εδώ που τα λέμε για το θέμα της γυναίκας, δεν ήμουν και πολύ κατάλληλη να μιλήσω. Για τα παιδιά είμαι κατάλληλη, πιστεύω. Η Κάρμεν των παιδιών, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ήταν μαζί μας. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, την αγάπη μου. Να είστε καλά. Γεια σας. Αντρέα, να συμπληρώσω λίγο, γιατί οι δουλειές της κυρίας Ρουγγέρη δεν είναι μόνο για τα παιδιά, είναι και για τους μεγάλους. Έχω πάει στο θέατρο και έχω δει πόσο έχουν θυσιαστεί και διδαχθεί και οι μεγάλοι από τις παιδικές. Να σας πω κάτι. Λέγεται, να ξέρετε, του χρόνου θα κάνουμε και Οδύσσια. Και Οδύσσια και Πινελόπη Δέλτα, το παραμύθι χωρίς όνομα. Το παραμύθι χωρίς όνομα. Έχουν παρακολουθήσει μεγάλη με θρησκευτική αυλάβεια. Ναι. Έχουν φύγει κατ' ενθουσιασμένοι.
πόσο χαίρομαι για μένα αυτά. Έχετε το βραβείο του κοινού. Έχετε το βραβείο του κοινού. Να αυτό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, το δέχομαι. Η κυρία Ρουγκέρη είναι και σύζυγος του Ανδρέα Κουλουμπή. Έχετε τους καλύτερους βαρύτονες. Έτσι είναι όπως λέτε. Είναι ο στιχουργός μας. Είναι ο στιχουργός μας ο Ανδρέας. Σας βοηθάει και στη μουσική όλα αυτά. Βέβαια. Βάλτε. Είναι μια πολύ καλά συγκροτημένη και ωραία δομημένη οικογένεια και την κορούλα σας. Βέβαια. Πραγματικά σας εύχομαι κάθε καλό και σίγουρα θα πάτε καλά. Ελάτε να δείτε το μικρό πρίγκιπα. Θέλω πολύ να τον δείτε. Να σας έχω μια πρόσκληση. Ευχαριστούμε. Κανονίστε τα. Ευχαριστώ. Φιλιά πολλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είδατε ότι στην Αθήνα, κάνω ένα σχόλιο μεταβατικό για την επόμενη ομιλία, στην Αθήνα υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες νησίδες πολιτισμού τις οποίες δεν ξέρουμε. Υπάρχουν πάρα πολλές αθέατες πλευρές πολιτισμικής ομορφιάς στην Αθήνα που κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεκινήσουμε να τις μαθαίνουμε. Και νομίζω ότι η κυρία Ρουγκέρη μας δίνει απόψε ένα καλό έναυσμα να ξεκινήσουμε να παρατηρούμε τους δρόμους που είναι δίπλα μας, αλλά δεν τους έχουμε ανακαλύψει. Δεσμευόμαστε ως λογοδημία της Ακαδημίας Αθηνών, θα αφιερώσουμε μία ή δύο διαλέξεις πάνω σε αυτό το θέμα. Οι αθέατες πολιτισμικές πλευρές της ελληνικής πρωτεύουσας. Και περνάμε τώρα στη δεύτερη ομιλία που θα μας μεταφέρει σε κάποιες άλλες πολιτισμικές και λογοτεχνικές γωνιές, αυτές του Βυζαντίου. Η κυρία Σταυρούλα Κωνσταντίνου θα μας μιλήσει για το θέμα της μητρότητας. Η Σταυρούλα Κωνσταντίνου πραγματοποίησε τις βασικές σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, εκπώνησε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Βερολίνο αλλά και στο Cambridge University του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ τον Ιούλιο του 2003 υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή στο Βερολίνο. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου διδάσκει Βυζαντινή Φιλολογία από το 2004 και σήμερα είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια. Υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Αλεξάνδερ Φον Χούμπολτ, ενώ είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κοινοβουλίου. Είναι συντονίστρια των ερευνητικών προγραμμάτων «Γαλακτοφόροι Μαστοί, Μητρότητα και Θυλασμός από τους Ελληνιστικούς τους πρώιμους Βυζαντινούς Χρόνους» και του προγράμματος «Τύποι Αφηγήσεων σε συλλογές προς μια θεωρία της αρχαίας και βυζαντινής σύντομης διοίκησης». Τα δύο αυτά ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Συντονίζει επιπλέον το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Network for Medieval Arts and Rituals και είναι ιδρύτρια και διευθύντρια της Ερευνητικής Μονάδας για Μεσαιωνικές Τέχνες και Τελετουργίες. Πολυγραφότατη, η κυρία Κωνσταντίνου εξετάζει συστηματικά βυζαντινές αφηγήσεις, κυρίως αγιολογικές και ερωτικές, το φύλο, την τελετουργία, ζητήματα ποιητικής και θεατρικότητας και τα συναισθήματα. Ιδιαίτερα όσον αφορά τη διάσταση του φύλου, δημοσιευμένες μελέτες της διερευνούν τις ακόλουθες πτυχές. Συναισθήματα με βάση το φύλο, γυναικεία και ανδρική αγιότητα, βυζαντινή ιδεολογία σχετικά με τις γυναίκες, λογοτεχνικά πορτρέτα γυναικών και το ανθρώπινο σώμα. Κυρία Κωνσταντίνου, αγαπητή Σταυρούλα, είναι μεγάλη μας τιμή που είσαι μαζί μας. Ευχαριστούμε θερμότατα. Και ο λόγος είναι ευθύς αμέσως δικό σου. Εγώ ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευγενική εισαγωγή. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι απόψε μαζί σας και ευχαριστώ θερμά τη λογοδημία για τη φιλοξενία. Θερμές ευχαριστίες και συγχαρητήρια στους διοργανωτές και ιδιαίτερα σε εσένα, Ανδρέα, παλιέ μου φοιτητή, για την πρόσκληση και την όλη σου φροντίδα. Ευχαριστώ επίσης όλες και όλους εσάς που έχετε συνδεθεί για να παρακολουθήσετε την απόψινή εκδήλωση. Θα ήθελα να αφιερώσω την ομιλία μου σε όλες τις γυναίκες μητέρες, οι τεράστιες δυσκολίες και προκλήσεις των οποίων δεν γίνονται ορατές στον νεοφιλελεύθερο μας κόσμο. Ειδικότερα όμως θα ήθελα να αφιερώσω αυτή την ομιλία σε όλες τις Ουκρανές μάνες και γυναίκες που είναι τα θύματα του σημερινού πολέμου. Μισό λεπτό λίγο να μοιράσω ακριβώς την οθόνη μου. Την βλέπετε, την παρουσίαση?
Ναι, Σταύρο, βλέπουμε μια χαρά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σήμερα θα σας παρουσιάσω κάποια από τα αποτελέσματα ενός έργου εν πρόοδο. Πρόκειται για την έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τον τίτλο «Γαλακτοφόροι μαστί». Έχει κάνει αναφορά σε αυτό ο Ανδρέας προηγουμένως. Δεν θα μιλήσω για τους χρηματοδότες, αφού τους έχει αναφέρει ο Ανδρέας. Θα σας ήμουν όμως ευγνώμων για τα σχόλια και την ανατροφοδότησή σας. Η σύγχρονη δημόσια συζήτηση για το ποιο είναι το καταλληλότερο βραφικό γάλα, το μητρικό ή εκείνο της φόρμουλας, είχε μια διαφορετική μορφή στην αρχαιότητα και το Βυζάντιο, όπου δεν υπήρχε το προπαρασκευασμένο γάλα. Σε εκείνες τις εποχές, η αντίστοιχη συζήτηση περιστρεφόταν εξ ολοκλήρου γύρω από το ανθρώπινο γάλα και καταπιανόταν με το ερώτημα του ποια θα έπρεπε να θυλάζει το βρέφος, η βιολογική του μητέρα ή μια τροφός. Γιατροί, φιλόσοφοι, λόγοι, ρήτορες και εκκλησιαστικοί συγγραφείς της εποχής έπαιρναν τη μία ή την άλλη θέση. Οι υποστηριχτές του μητρικού γάλακτος παρουσίαζαν την τροφό με τα πιο μελανά χρώματα, ενώ οι οπαδοί του ανάδοχου θυλασμού μιλούσαν εγκομιαστικά για την τροφό, της οποίας το γάλα παρουσιαζόταν ως το πιο κατάλληλο για το νεογέννητο. Σε γενικές γραμμές, στον ελληνορωμαϊκό και το βυζαντινό κόσμο, ο θυλασμός όριζε τη σχέση θυλάζουσας γυναίκας και βρέφους. Αποτελούσε ένα απόσπαστο μέρος της διαδικασίας του τοκετού και ήταν άμεσα συνδεδεμένος με μια σειρά θεμάτων που σχετίζονταν με την κοινωνική θέση της βιολογικής μητέρας, τη σύγχρονη ιατρική θεωρία, την οικογένεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ας αρχίσουμε όμως με τρεις περιπτώσεις ρητόρων από διαφορετικές περιόδους, στα κείμενα των οποίων θίγονται κάποια από αυτά τα ζητήματα. Το πρώτο σενάριο λαμβάνει χώρα στην Αθήνα κατά τον 4ο π.Χ. αιώνα. Στον λόγο του Δημοσθένη, έφεσης προς Ευουλίδη, ο Ευξήθεος ασκεί έφεση στην απόφαση της αφαίρεσης των δικαιωμάτων του ως Αθηναίου πολίτη και του υποβιβασμού του στη θέση του ξένου. Προκειμένου να αποδείξει την αττική του καταγωγή, ο Ευξήθεος αντικρούει τις κατηγορίες του Ευουλίδη για τους γονείς του, σύμφωνα με τις οποίες ήταν ξένοι και όχι αυτόχθονες. Αναφορικά κυρίως με τη μητέρα του Νικαρέτη, η οποία είχε εργαστεί και ως τροφός, λέει ο Ευξήθεος. Μεταφράζω πρόχειρα το αρχαίο κείμενο. Δεν αρνούμαστε ότι η μητέρα μας ήταν τροφός κατά την περίοδο που υπήρχε συφορά στην πόλη, όταν όλοι οι άνθρωποι βρίσκονταν σε δυσχερή θέση. Αλλά κανείς από εσάς άνδρες Αθηναίας μην είναι προκατηλημένος εναντίον μας εξαιτίας του μητρικού επαγγέλματος. Γιατί θα βρείτε και σήμερα πολλές γυναίκες Αθηναίες να εργάζονται ως τροφή. Ποια σχέση έχει όμως αυτό με την καταγωγή μας? Τέλος παραθέματος. Η γλώσσα και η ρητορική του Ευξήθεου υπογραμμίζουν το στίγμα που συνοδεύει την τροφό στην αρχαία Αθήνα. Εντός του ρητορικού λόγου συναντούμε εκφράσεις όπως «Η τροφός είναι υποδιέστερο πράγμα», «Το επάγγελμά της είναι δουλική πράξη», την οποία επιτελούν ελεύθεροι άνθρωποι εξαναγκασμένοι από τη φτώχεια. Παρατηρούμε λοιπόν πως ο λόγος του Δημοσθένη φέρνει στο προσκήνιο μια διφορούμενη αντιμετώπιση του επαγγέλματος της τροφού στην αρχαία Αθήνα. Από τη μια πλευρά, το επάγγελμα αναδεικνύεται ως μια νόμιμη και αποτελεσματική στρατηγική επιβίωσης για γυναίκες κατωτέρων κοινωνικών τάξεων, οι οποίες επιτελούν σημαντικό υποστηριχτικό ρόλο των οικογενειών τους, διασφαλίζοντας την επιβίωσή τους, αλλά και εκείνην των βρεφών που αναλαμβάνουν να θυλάσσουν. Από την άλλη όμως, το επάγγελμα της τροφού σημαδεύεται ως ευτελές και ταπεινωτικό, ως ένα επάγγελμα που δεν ταιριάζει σε ελεύθερες γυναίκες. Ας προχωρήσουμε όμως στη δεύτερη μας περίπτωση. Αναφέρομαι στον Δίωνα τον Χρυσόστομο, έναν λιγότερο γνωστό αλλά σημαντικό ρήτορα του 1ου και 2ου μετά Χριστόν αιώνα. Στον 7ο του λόγο, γνωστό σε βοϊκό, ο Δίωνα αναδεικνύει παρόμοιες αντιθετικές προσεγγίσεις αναφορικά με τη δραστηριότητα της τροφού στη ρωμαϊκή αυτή τη φορά κοινωνία. Καθώς συζητάει τις δυσκολίες και τις κοινωνικές αντικσότητες που οι φτωχοί αντιμετωπίζουν στις πόλεις, ο Δίων διαιρεί τα επαγγέλματα για τους ελεύθερους πολίτες κατωτέρων κοινωνικών τάξεων σε δύο βασικές κατηγορίες, τα κακά και τα καλά επαγγέλματα. Το επάγγελμα της τροφού το εντάσσει στη δεύτερη κατηγορία, μαζί με άλλες εργασίες που θεωρούνται κοινωνικά αποδεκτές, με κριτήρια την ηθική,
την υγεία και τη χρηματική τους απόδοση για την εργάτρια ή τον εργάτη. Αντίθετα, επαγγέλματα όπως αυτά της ή του ηθοποιού, της ή του μίμου, της χορεύτριας, του χορευτή, του ιδιοκτήτη οίκου ανοχής και της πόρνης κατατάσσονται στην κατηγορία των κακών επαγγελμάτων. Όσο για το επάγγελμα της τροφού, το οποίο οδείο να παριθμεί στη λίστα των επικοδομητικών γυναικείων επαγγελμάτων, προτρέπει τους ακροατές του να μην λαμβάνουν υπόψη εκείνους τους αντιρρησίες που συχνά ειρωνεύονται το επάγγελμα κάποιου ανθρώπου, γι' αυτό των γονέων του. Η προτροπή του Δίωνα για αποφυγή εξευτελισμού του επαγγέλματος της τροφού μαρτύρει ανησυχίες παρόμοιες με εκείνες του λόγου του Δημοσθένη. Ακόμη και αν το επάγγελμα της τροφού αποτελεί μια σημαντική υπηρεσία, δεν πάβει από του να κουβαλάει τον κίνδυνο κοινωνικής απαξίωσης και κατακραυγής για τις τροφούς και τα μέλη των οικογενειών. 2 με 3 περίπου αιώνες αργότερα, και αυτή είναι η τρίτη μου περίπτωση, ένας άλλος ρήτορας, επίσης με την προσωνυμία Χρυσόστομος, ο επιφανής Καπαδόκης πατέρας και αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως Ιωάννης, αποτυπώνει για άλλη μια φορά τη γενική αρνητική στάση της κοινωνίας απέναντι στις τροφούς, την οποία, όπως είδαμε, ο Δημοσθένης και ο Δίων επιχειρούν κάπως να αλλάξουν. Γράφει, για παράδειγμα, στην ομιλία του για την πρώτη προς Κορυθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, μεταφράζω, «Γιατί εάν οι Απόστολοι του Χριστού είχαν οδηγήσει στην πίστη μόνο σοφούς άνδρες, αυτή η πράξη δεν θα ήταν και τόσο αξιοσημείωτη. Το γεγονός όμως ότι οδήγησαν σκλάβους, τροφούς και ευνούχους σε ένα τόσο υψηλό βαθμό φιλοσοφίας, ώστε να γίνουν εισάγγελοι, αποτελεί τη μεγαλύτερη απόδειξη της θείας τους επιφύτησης». Τέλος παραθέματος. Παρά το γεγονός ότι ο Δημοσθένης, ο Δίων και ο Ιωάννης ανήκουν σε διαφορετικές εποχές και έζησαν σε εντελώς διαφορετικές κοινωνίες, δηλαδή την αρχαία Αθήνα, την αρχαία Ρώμη και το πρώιμο Βυζάντιο, εγγράφουν στα κείμενά τους παρόμοια κοινωνικά στερεότυπα και συγκριτικά αντιφατικές προσεγγίσεις για το επάγγελμα της τροφού. Παρόλο που κρίνεται ως αναγκαίος και σημαντικός και κυρίως σε αντίξωες συνθήκες, καθώς και όταν η βιολογική μητέρα είναι νεκρή ή δεν είναι σε θέση να θυλάσει, ο ανάδοχος θυλασμός απαξιώνεται ως μια δουλική και ντροπιαστική δουλειά. Ως τέτοια λοιπόν θεωρείται ακατάλληλη για τις σεβαστές γυναίκες των υψηλών κοινωνικών στρωμάτων της αρχαίας Αθήνας, Ρώμης και του Βυζαντίου. Γιατί όμως η τροφός δέχεται ταυτόχρονα την απαξίωση και την επιδοκιμασία και ποια είναι η σχέση μεταξύ αυτής της παράδοξης προσέγγισης απέναντι στην τροφό και στην αρχαία συζήτηση για τη σύντηση του βρέφους, δηλαδή το ζήτημα ως προς το ποιος πρέπει να θυλάζει, να ταΐζει το βρέφος, η μητέρα ή η τροφός. Στην προσπάθειά μου να προβώ σε μια κοινωνικο-ιδεολογική ανάλυση της θυλάζουσας γυναίκας στην ύστερη αρχαιότητα και την πρώιμη Βυζαντινή περίοδο, εστιάζω κατά κύριο λόγο στο προαναφερθέν παράδοξο και στην αντιπαράθεση μητέρας τροφού, προσεγγίζοντάς τα ως συμπτώματα των εν λόγω κοινωνιών που έχουν χαρακτηριστεί ως κυριαρχικές. Η κυριαρχία, ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τη γνωστή φεμινίστρια θεολόγο του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, Ελίζαπεθ Σούσλερ Φιωρέντζα, αναφέρεται στο κοινωνικοπολιτικό σύστημα εξουσίας και υποταγής, που βασίζεται στη δύναμη του κυρίου, του αφέντη, του πάτερ φαμίλιας και του συζύγου. Η υποεξέταση κοινωνίες βασίζονται σε ένα σύστημα δουλείας, όπου η εξουσία ασκείται κυρίως από τον άνδρα αφέντη, ο οποίος αποφασίζει για τις ζωές των μελών του οίκου του, τη γυναίκα, τα παιδιά και τους σκλάβους του. Το να εντοπίσουμε τα στοιχεία που εγγράφουν το έθος της κυριαρχίας στην προσέγγιση της θυλάζουσας γυναίκας κατά την υποεξέταση περίοδο, αποτελεί μία, κατά τη γνώμη μου, επικοδομητική και παραγωγική διαδικασία, η οποία εδράζεται σε 3 διαφορετικές πτυχές. Πρώτο, επιτρέπει τη χαρτογράφηση της λογικής που καθορίζει τη θέση, τις λειτουργίες και τους ρόλους της θυλάζουσας γυναίκας στο πλαίσιο της οικογένειας και του οίκου, των κοινωνικο-οικονομικών ιεραρχιών, αλλά και των ιδεολογιών των εν λόγω κοινωνιών. Δεύτερον, πέρα από το να διαφωτίσουμε γιατί
Η υποεξέταση κυριαρχικές κοινωνίες χρειάζονται απεγνωσμένα τη θυλάζουσα γυναίκα και πώς την εκμεταλλεύονται και την καταπιέζουν μέσα από την οπτική γωνία της κυριαρχίας, καταδεικνύεται επιπλέον πώς ο θυλασμός ενδυναμώνει τις γυναίκες, βοηθώντας τις να ξεπεράσουν κάποια από τα όρια που τους επιβάλλονται από τις καταπιεστικές δομές της κυριαρχίας και επιτρέποντάς τους να γίνουν αυτόνομα άτομα που καθορίζουν τη δική τους ζωή χωρίς τις παρεμβάσεις κυρίων ανδρών. Τρίτο, η προσέγγιση αυτή καταδεικνύει πως η απαξίωση και εκμετάλλευση της μητέρας και της τροφού ενδυναμώνουν την κυριαρχία και διασφαλίζουν τη συνέχισή της. Παρά το γεγονός ότι ο θυλασμός μπορούσε να λειτουργεί ως μία πηγή δύναμης και δικτύωσης για κάποιες γυναίκες, αυτό δεν αποκλεί τη χρήση και εκμετάλλευση της θυλάζουσας γυναίκας από τις κυριαρχικές δομές των υποεξέταση κοινωνιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι ακριβώς εξαιτίας της δυνατότητας να εξασφαλίσουν αυτονομία μέσω του θυλασμού που επιβάλλεται να διατηρούνται γυναίκες στην υποτακτική τους θέση. Η συνεχιζόμενη αντιπαράθεση μεταξύ μητρικού και ανάδοχου θυλασμού σε όλους σχεδόν τους τύπους κειμένων της υποεξέταση περίοδου εξυπηρετεί ακριβώς τους σκοπούς της κυριαρχίας. Επιπλέον, η σχετική έρευνα που συνεξετάζει την αρχαιότητα με το πρώιμο Βυζάντιο, μία ασυνήθιστη επέκταση στο χρονικό πλαίσιο των υπαρχουσών μελετών που αφορούν τον ελληνορωμαϊκό θυλασμό, διαφωτίζει καλύτερα τους περίπλοκους μηχανισμούς και τις δυναμικές των υποεξέταση κοινωνιών, φέρνοντας στο προσκήνιο τις ομοιότητες και τις αποκλίσεις τους. Αυτή η συγκριτική προοπτική επιτρέπει τον εντοπισμό των διαδικασιών που καθορίζουν τις κοινωνικές επιταγές σχετικά με τους γαλακτοφόρους μαστούς. Σταδιακά και με την επικράτηση του χριστιανισμού στο Βυζάντιο, αυτές οι επιταγές μεταβάλλονται, καθώς οι τροφοί εμφανίζονται όλο και λιγότερο στα βυζαντινά κείμενα και κυρίως από τον 8ο αιώνα και εξής, μια περίοδο που βρίσκεται εκτός του χρονικού πλαισίου του τρέχοντος ερευνητικού προγράμματος. Για τους στόχους της παρούσας έρευνας έχουν χρησιμοποιηθεί ελληνικά κυρίως κείμενα διαφορετικών συγγραφέων, τα οποία ανήκουν σε ποικίλα είδη, επιστολογραφία, ρητορική, φιλοσοφία, θεολογία, ομιλητική, αγιολογία, ποιήση, σάτυρα, ιατρικές μελέτες, συμβόλαια θυλασμού και νομικά κείμενα. Όπως αποκαλύπτει αυτή η επιλογή των κειμένων, ο θυλασμός αποτελούσε ένα επαναλαμβανόμενο θέμα σε ένα ευρύ φάσμα ελληνορωμαϊκών και βυζαντινών κειμένων. Κατά ακρίβεια, μισό λεπτό γιατί δεν γυρνάει το PowerPoint. Κατά ακρίβεια, το επάγγελμα της τροφού και ο θυλασμός αποτελούσαν πολυσυζητημένα θέματα από την αρχαιότητα μέχρι και τον 20ο αιώνα, όταν η παρασκευή της φόρμουλας οδήγησε στην εξάλληψη του επαγγέλματος της τροφού, καθώς και στον περιορισμό του μητρικού θυλασμού. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, αφού όπως αναφέρθηκε και στην αρχή, η σύντηση του βρέφους είναι μια αναγκαία πρακτική με επιπτώσεις στη σωματική, συναισθηματική, κοινωνική και οικονομική ζωή των ανθρώπων. Καθώς ο χρόνος που μου απομένει δεν μου επιτρέπει να παρουσιάσω και τις τρεις προαναφερθήσεις πτυχές που συνθέτουν την αντιμετώπιση της θυλάζουσας γυναίκας στις υποεξέταση κυριαρχικές κοινωνίες, δηλαδή το πώς χρησιμοποιείται η θυλάζουσα γυναίκα για να εξηγήσει τους μηχανισμούς τους, πώς αμφισβητεί τις δομές τους και τέλος πώς η εκμετάλλευσή της επιτρέπει την ενδυνάμωση και συνέχιση της κυριαρχίας, θα επικεντρωθώ στη δεύτερη οπτική, εξετάζοντας την περίπτωση της Περπέτουας, μιας θυλάζουσας μητέρας που πέθανε ως μάρτυρα στις αρχές του 3ου μετά Χριστόν αιώνα, θα προσπαθήσω να καταδείξω πως η μητρότητα και ο θυλασμός λειτουργούν ως ισχυρά μέσα ενδυνάμωσης της γυναίκας στην κυριαρχική ρωμαϊκή κοινωνία του τέλους του 2ου και των αρχών του 3ου αιώνα. Μέσα από την εξέταση της διήγησης μαρτυρίου της Περπέτουας, προκρίνω την άποψη ότι η αγιότητά της δεν εκπηγάζει μόνο από την εμπειρία των βασανιστήριων της, αλλά και από την εμπειρία της ως φυλακισμένη μητέρα, η οποία της προσδίδει ανώτερα χαρίσματα και τη δυνατότητα μιας πιο επιτακτικής και άμεσης πρόσβασης στο θείο. Αυτή ακριβώς η δεύτερη διάσταση της προσωπικότητάς της, η μητρική της ιδιότητα, φαίνεται να αποτελεί τον βασικό λόγο που η Περπετούα αποκτά μια ξεχωριστή θέση σε σχέση με τους συγκρατούμενους και συμμάρτυρές
της. Ως μητέρα, η Περπετούα καθίσταται πρόσωπο διαμεσολάβησης ανάμεσα στον ανθρώπινο και τον θεϊκό κόσμο, για χάρη της δικής της σωτηρίας, αλλά και αυτής άλλων ανθρώπων. Εστιάζοντας τη μητρική της ιδιότητα, θα προσπαθήσω να προβάλλω την κεντρική σημασία της θεματικής της μητρότητας στο αγιολογικό της κείμενο και να καταδείξω τη βαρύτητα της μητρικής ιδιότητας ως συνθήκης αγιοποίησης της Περπετούας. Με άλλα λόγια, η ανάλυση που θα ακολουθήσει θα καταδείξει πώς η μητρότητα, σε συνδυασμό με την αυτόβουλη θυσία και την ομολογία της πίστης, καθιστούνται εν Περπετούα μια χαρισματική Αγία Γυναίκα. Το μαρτύριο της Περπετούας είναι ένα σύνθετο κείμενο που συμπεριλαμβάνει τρεις διαφορετικές αφηγήσεις. Πρώτα, το περικείμενο του συντάκτη, δεύτερον, το προσωπικό ημερολόγιο της Περπετούας, τρίτο, την ιστορία της Φελικιτάτης και τέταρτο, την αφήγηση του οράματος του σατήρου, πνευματικού πατέρα και συγκρατούμενου της Περπετούας. Η ανάλυση μου εστιάζει κυρίως στην αφήγηση της Περπετούας και πιο συγκεκριμένα στην περιγραφή των πρώτων τριών ονείρων που βλέπει ενώ βρίσκεται στη φυλακή. Στην αυτοβιογραφική αναφορά της ηρωίδας διαβάζουμε λοιπόν σε κάποιο σημείο τα εξής. Μεταφράζω το βυζαντινό κείμενο και πάλι πρόχειρα. «Τότε ο πατέρας μου είχε φύγει για λίγες μέρες και εγώ ευχαρίστησα τον Κύριο. Εκείνες τις ημέρες είχαμε δεχθεί και το Άγιο Βάπτισμα. Εμένα το Πνεύμα το Άγιο μου είχε υπαγορεύσει να μην ζητήσω τίποτε άλλο από το νερό του βαπτίσματος, παρά να μου δοθεί υπομονή στο σώμα. Μετά από λίγες μέρες μας έβαλαν στη φυλακή και θορυβήθηκα, γιατί ποτέ μέχρι τότε δεν είχα ξαναδεί τέτοιο σκοτάδι. Αχ, φοβερή μέρα και υπερβολική ζέστη. Και με όλα αυτά είχα και την ταλαιπωρία του μωρού. Τότε, πληρώνοντας ο Τέρτιος και ο Πομπόνιος, κατάφεραν ώστε να μεταφερθούμε σε ένα πιο ήσυχο κελί. Εκεί πήραμε μια ανάσα και μου έφεραν το μωρό να το θυλάσω, γιατί είχε ήδη μαραζώσει από την πείνα. Μιλούσα με τη μητέρα μου, ενθάρρυνα τον αδελφό μου, τους επέστρεψα το μωρό. Έτσι έμεινα περίλυπη για πολλές ημέρες, ώσπου ζήτησα να μείνει και το μωρό μαζί μου στη φυλακή. Και εκείνο πήρε τα πάνω του και εγώ ανακουφίστηκα από τη στεναχώρια και τον πόνο και να που η φυλακή έγινε για μένα παλάτι, ώστε να θέλω να είμαι εκεί περισσότερο από οπουδήποτε αλλού». Τέλος παραθέματος. Στο σημείο ακριβώς που προηγείται αυτού του αποσπάσματος, η Περπετούα περιγράφει μια συνάντηση της με τον πατέρα της, στην οποία αποπειράται να την πείσει, να αρνηθεί την πίστη της. Μπροστά στην αποτυχία της επιβολής της πατρικής του κυριαρχικής του δύναμης, εξοργίζεται ο πατέρας σε σημείο που απειλεί να ξεριζώσει τα μάτια της κόρης του. Η προσωρινή του αναχώρηση φέρνει ανακούφιση στην Περπετούα. Στο μεσοδιάστημα βαπτίζεται χριστιανή. Ως χριστιανή εν μέσω ενός εχθρικού περιβάλλοντος, η Περπετούα παρακαλεί για τη χάρη της σωματικής απαντοχής, η οποία έχει για την ίδια μια ιδιαίτερη σημασία, λόγω ακριβώς της ιδιότητάς της ως θυλάζουσας μάνας. Η Περπετούα μητέρα χρειάζεται να παραμείνει εντολοδόχος τροφής και στοργής στο βρέφος της. Το σώμα και η ζωή της συνυφαίνονται με το γήινο κόσμο, με δεσμούς πιο στενούς σε σύγκριση με τους υπόλοιπους συγκρατούμενούς της. Η δική της πάλι είναι διπλή. Από τη μια να υπερνικήσει τη γυναικεία κατεξοχή αδύναμη στη χριστιανική ιδεολογία φύση της και από την άλλη να εξισορροπήσει τις λειτουργίες σωματικές και συναισθηματικές της ιδιαίτερης δικής της μητρικής φύσης. Όπως διαβάζουμε στο παράθεμα, παρά τον τρόμο που φωλιάζει στην ψυχή της λόγω των συνθηκών της φυλάκησής της, το σκοτάδι, το κρύο και τον συνωστισμό, πάνω απ' όλα η αγωνία της μεγεθύνεται από την απουσία του παιδιού της, το οποίο δεν μπορεί σαφώς να παραμείνει μαζί της σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Η μετακίνησή της σε μια άλλη, λιγότερο τρομακτική φυλακή μαζί με άλλους συγκρατούμενούς της, η οποία και επιτρέπει την συνδιαμονή βρέφους και μητέρας, της προκαλεί ανακούφιση, παρόμοια με εκείνη που βιώνει μετά την προσωρινή απομάκρυνση του πατέρα της. Η αγωνία την διακατέχει μόλις παραλαμβάνει το παιδί της ξανά. Το βρέφος, μακριά από τη μητέρα του για κάποιο διάστημα, είναι εμφανώς αδυνατισμένο από την πείνα. Όταν πάλι πρέπει το παιδί να μεταφερθεί στο σπίτι της πατρικής οικογένειας, η θλίψη βαραίνει και πάλι την Περπέτουα.
Εν αγωνία ζητά την επιστροφή του. Και όταν το βρέφος αναχτά κάπως τη σωματική του ευεξία, η περπετούα ανακουφίζεται και η φυλακή, όπως δηλώνει, μοιάζει στα μάτια της μοιάζει με ένα υπερκόσμιο παλάτι. Πράγματι, η εμπειρία της ως θυλάζουσας μάνας, σε συνδυασμό με τη στενή της διασύνδεση με το βρέφος, καθίστανται όχι μόνο εδώ, αλλά επανειλημμένως οι δίωδοι και τα μέσα για υπερβατικές εμπειρίες. Από τούδε και στο εξής, η Περπετούα αρχίζει να γίνεται δέκτης θεόσταλτων προφητικών ονείρων, η παρουσίαση των οποίων τίθεται στο επίκεντρο της αυτοβιογραφικής της αφήγησης. Στη συνέχεια των προαναφερθέντων συμβάντων, ένας συγκρατούμενος παρακινεί την Περπετούα να αιτηθεί για φανέρωση της μοίρας τους μέσω ονείρου, καθώς είναι πασιφανής, όπως της λέει, η ξεχωριστή καταξίωση και η προνομιακή της θέση σε σχέση με το θείο. Η Περπετούα υπόσχεται να το πράξει, καθώς, όπως λέει και η ίδια, γνώριζε ότι μπορούσε να συνομιλήσει με τον Θεό. Κάποια κέρια ερωτήματα γύρονται όμως εδώ. Γιατί η Περπετούα θεωρείται ιδιαίτερα προνομιούχα και πώς γνωρίζει η ίδια ότι μπορεί να επικοινωνήσει με το θείο, σε τι ακριβώς εδράζεται το ξεχωριστό της κύρος σε σύγκριση με τους συγκρατούμενούς της, είναι άραγε το απόβγασμα των εμπειριών της ως θυλάζουσας μάνας που υποφέρει για την πίστη της, συμπεριλαμβανομένου και του βιώματός της μεταμόρφωσης της φυλακής σε παλάτι, αλλά και της άσκησης μιας δύναμης που ήδη ασκεί στον ιδιώτιστον πατέρα. Η τοποθέτηση της αναφοράς στο ξεχωριστό χάρισμα της ηρωίδας ακριβώς μετά την παράθεση των προαναφερθέντων εμπειριών εντείνει αυτή την εντύπωση, η οποία περαιτέρω ενισχύεται από το περιεχόμενο και τον χαρακτήρα του ίδιου του ονείρου. Το πρώτο όνειρο της Περπέτουας περιλαμβάνει μια σκηνή πατρικής φροντίδας και ταΐσματος, η οποία ακολουθεί μια σκηνή βιαιότητας και μπορεί ακριβώς να ειδωθεί ως μια αλληγορία του ρεαλιστικού βιώματος μιας φυλακισμένης μητέρας που αναμένει την καταδίκη της. Στο όνειρο αυτό, η Περπετούα μετά από την αναμέτρησή της με τον πειρασμό, ο οποίος μετουσιώνεται σε άγριο θηρίο, και την υπέρβαση άλλων θανάσιμων εμποδίων, καταφθάνει σε έναν απέραντο παραδεισένιο κήπο. Στο μέσο του κήπου υπάρχει μια άγια φιγούρα με τη μορφή ενός γέρου βοσκού, περιστοιχισμένου από λευκοντημένους μάρτυρες. Ο βοσκός αρμέγει τα πρόβατα. Μόλις αντικρίζει την Περπετούα την προσφωνεί ως πατέρας και της λέει «Καλώς ήρθες παιδί μου» και την προσκαλεί να δοκιμάσει λίγο από το γάλα που αρμέγει. Μόλις στογεύεται, η Περπετούα ενσωματώνεται στο πλήθος των Αγίων Μαρτύρων που δοξολογούν τον Θεό αυτή την ιερή στιγμή. Η αίσθηση μιας γλυκιάς γεύσης στο στόμα της μόλις ξυπνά από το όνειρο, πιστοποιεί το βίωμά της ως αληθινό. Μέσω της χειρονομίας του ταΐσματος της κόρης, η θεϊκή φιγούρα του ονείρου μιμείται τη δική της γαλακτοτροφία και σύτηση του αδύναμου βρέφους. Το παραδεισένιο γάλα που διαμοιράζει στους νεοεισερχόμενους στον κήπο δημιουργεί έναν ισχυρό δεσμό ανάμεσα σε αυτόν και στους αποδέκτες του θεϊκού γάλακτος, όπως ακριβώς ο θυλασμός συσχετίζει άριχτα τη μητέρα με το θυλάζον βρέφος και τα θυλάζοντα βρέφη μεταξύ τους. Η μητρική συμπεριφορά της κεντρικής αγίας μορφής στο όραμα καθαγιάζει το μαρτυρικό βίωμα της μητρότητας της Περπετούας, καθιστά την κόρη κοινωνό της θείας εμπειρίας ή τη γυναίκα και ταυτίζει τη φύση της με αυτή του Θεού Πατέρα. Αυτό είναι ένα προνόμιο το οποίο παραχωρείται μόνο στη θυλάζουσα μάνα που είναι αντιμέτωπη με μαρτυρικό θάνατο. Όταν αργότερα η Περπετούα οδηγείται στο δικαστήριο, ο πατέρας της κάνει και πάλι την εμφάνισή του με το παιδί στα χέρια του. Μόλις αρχίζει η ανάκριση της γυναίκας, ο πατέρας της την σύρει από το βήμα με τη βία. Επικαλείται τα μητρικά της αισθήματα. «Λυπήσου το μωρό και πρόσφερε θυσία στους θεούς», της λέει. Η αποστροφή του, η οποία επιχειρεί να παρουσιάσει την Περπέτουα ως κακή και άσπλαχνη μάνα, επαναλαμβάνεται από τον ανακριτή της, ο οποίος και πάλι επικαλείται τον μητρικό της ίχτο και την υποχρέωσή της απέναντι στο παιδί της. Μπροστά στην άρνηση της να μεταπιστεί, η Περπετούα καταδικάζεται μαζί με τους άλλους χριστιανούς σε θάνατο από τα θηρία. Η καταδίκη γεμίζει αγαλίαση όλους τους χριστιανούς κρατουμένους.
Όμως σύντομα η αγαλίαση της Περπετούας διακόπτεται, αφού ο πατέρας της αρνείται να της επιστρέψει το παιδί παρά τις θερμές επικλήσεις της για τη ζωτική σημασία του γάλακτος και της μητρικής φροντίδας στην επιβίωση του βρέφους. Αυτός ο βίαιος απογαλακτισμός γεμίζει την Περπέτουα με απόγνωση. Αγωνία τόσο για τη ζωή του παιδιού της, όσο και για τη δική της σωματική υγεία, τη δυσφορία και τους κινδύνους φλεγμονής από το γάλα που υπερχιλίζει στους μαστούς της. Όμως, θαυματουργικά, το παιδί σταματά να αποζητά το μητρικό στήθος. Οι γαλακτοφόροι μαστοί της μητέρας με τη σειρά τους δεν υποφέρουν τις επίπονες συνέπειες της μαστίτιδας και της φλεγμονής που συνοδεύει τις επίπονες συνέπειες της μαστίτιδας και της φλεγμονής που συνοδεύει υπό κανονικές συνθήκες την απότομη διακοπή του θυλασμού. Και παρόλο που το παιδί επιβιώνει χωρίς το μητρικό γάλα και η Περπέτουα δεν υποφέρει, δεν αποποιείται της μητρικής της ιδιότητας και έγνοιας, όπως μαρτυρεί η αφήγηση που έπεται. Η Περπετούα αναφέρει στο ημερολόγιο της ότι λίγες μέρες αργότερα, ενώ προσευχόταν, ξεστομίζει ξαφνικά το όνομα Δεινοκράτης. Ο Δεινοκράτης ήταν ο μικρός της αδελφός, ο οποίος σε ηλικία 7 ετών είχε αρρωστήσει βαριά και είχε φύγει από τη ζωή, έχοντας μια γάγκρενα στο πρόσωπο. Η ανάμνηση του επώδυνου θανάτου του Δεινοκράτη προξενεί στην Περπετούα έναν πόνο ανάλογο με εκείνο που αισθάνεται κάθε φορά που πρέπει να αποχωριστεί το δικό της παιδί. Συνειδητοποιώντας για πρώτη φορά το μέγεθος της απώλειας του Δεινοκράτη ενώ ήταν αβάπτιστο ακόμη βρέφος, η Περπετούα αποφασίζει να μεσητεύσει για τη σωτηρία του. Έτσι αρχίζει την αδιάλειπτη προσευχή. Ενώ ένα ακόμη όνειρο έρχεται ως απάντηση στις προσευχές της, το οποίο της αποκαλύπτει τη φοβερή ταλαιπωρία της ψυχής του αδελφού της στον άλλο κόσμο. Σε αυτό το όνειρο, η Περπετούα παρακολουθεί τον Δεινοκράτη από μακριά, ανή μπορεί να πλησιοάσει. Αυτός, ερχόμενος από ένα σκοτεινό μέρος, με ανθρώπους που συνοστίζονται, διψασμένους, καμένους και ενδεδυμένους με βρώμικα ρούχα, χλωμός και με το πρόσωπό του να φέρει τα σημάδια της φοβερής επιθανάτιας αρρώστιας του, αναζητεί απεγνωσμένα νερό. Το χαμηλό του όμως ύψος τον παρεμποδίζει να αγγίξει το νερό της γεμάτης δεξαμενής που απλώνεται μπροστά του. Η Περπετούα υποφέρει για τη βάσανα του αδελφού της. Όπως το βρέφος της, ο Δεινοκράτης, χρειάζεται τροφή για να αναζωογονηθεί και να μπορέσει να ζήσει. Η Περπετούα συνειδητοποιεί πως αν και δεν μπορεί πια να δώσει φυσική τροφή στο παιδί της, μπορεί να συνδράμει τον αδελφό της μέσα από την προσευχή της, ώστε αυτός να αποκτήσει πρόσβαση στο ζωοποιό νερό της λίμνης του ονείρου. Ένα τρίτο όνειρο έρχεται για να ανταπαντήσει στις προσευχές της. Σε αυτό ο Δεινοκράτης εμφανίζεται αναγεννημένος, χωρίς πληγές στο σώμα, καθαρός και ξεδίψαστος, να παίζει χαρούμενος σε ένα ιδυλιακό μέρος. Η αποκατάσταση του Δεινοκράτη συμμαρτυρεί για το ιδιότυπο κύρος της μητρότητας της Περπετούας, μιας μητρότητας η οποία είναι ταυτόχρονα υλική, γήινη, όσο και πνευματική υπερκόσμια, ενώ παράλληλα αποτελεί αιτία πόνου, αλλά και ανάτασης για τη μάρτυρα. Τη μέρα της εκτέλεσης, η Περπετούα είναι η τελευταία από τους συγκρατούμενους της μάρτυρες που δολοφονείται. Σε αντίθεση με τη δική τους σιωπή και ακινησία κατά τη στιγμή της εκτέλεσης, η εναγώνια κραυγή της Περπετούας διαταράσει την απόλυτη σιγή της σκηνής και παρατείνει την αγωνία του επικείμενου τέλους. Η αντίδραση αυτή της ηρωίδας οφείλεται στην αποτυχία του άπειρου μονομάχου να σημαδέψει και να χτυπήσει ακαριά στο λαιμό της γυναίκας. Σύντομα, ανασυντάσσεται και κατευθύνει το τρεμάμενο χέρι του εκτελεστή της κατευθείαν στο στόχο. Το βίαιο χτύπημα σηματοδοτεί το τέλος της ιστορίας της, το οποίο συνοδεύεται με το ακόλουθο σχόλιο του συντάκτη. Μια τέτοια γυναίκα που τη φοβόταν το ακάθαρτο πνεύμα δεν ήταν δυνατόν να φωνευτεί αν δεν το ήθελε και η ίδια. Τέλος παραθέματος. Το αφηγηματικό αυτό σχόλιο ανακαλεί στη μνήμη μια σκηνή από το πρώτο όνειρο της Περπετούας, τη νίκη της επί του Σατανά με τη μορφή του δράκου, καθώς ποδοπατεί το κεφάλι του στην πορεία της προς τον Παράδεισο. Η εικόνα αυτή με τη σειρά της παραπέμπει στην αποκάλυψη του Ιωάννη, όπου εκεί μια άλλη μητέρα με νεογέννητο αγόρι, Παναγία, κατακτά τον Σατανά.
Η μητρική ιδιότητα των δύο γυναικών συνιστά το βασικό στοιχείο της διασύνδεσής τους. Όπως την Παρθένο, μητέρα της Αποκάλυψης, η Περπετούα έρχεται αντιμέτωπη με τον διάβολο μετά τη γέννηση του γιού της. Η φράση του ποιητή «Μια τέτοια γυναίκα» υπενήσεται τη ξεχωριστή της υπόσταση, καθώς κατορθώνει να σκηνοθετήσει και να κατευθύνει την επιτέλεση του θανάτου της. Ως εκ τούτου, αυτό που την καθιστά ξεχωριστή και εισάξια της Παρθένου Μαρίας είναι η ηρωική της μητρότητα. Συμπερασματικά λοιπόν, θα λέγαμε ότι παρόλο που οι αγιολογικές πηγές που καταγράφουν τα μαρτύρια άλλων Αγίων γυναικών, όπως αυτά των Αγίων Εκατερίνης και Αγάθης, επίσης περιγράφουν γλαφυρά τον φρικιαστικό πόνο των γυναικών στα βασανιστήριά τους, το μαρτύριο του τροχού για την Εκατερίνη και τον ακροτηριασμό των θυλών του στήθους για την Αγάθη, το μαρτύριο της Περπετούας διαφέρει στην έμφαση με την οποία εμφαίνει την ιστορία και προσωπογραφία της κεντρικής γυναικείας μορφής με τη μητρική της ιδιότητα και τις θεϊκές της εμπειρίες. Ως μητέρα, η Περπετούα ξυψώνεται πιο ψηλά από τους συγκρατούμενούς της. Τους ενισχύει, γίνεται μεσήτρια για την ανακούφιση και σωτηρία των άλλων, δύναται να επικοινωνεί με έναν καθαρά ξεχωριστό τρόπο με το θείο. Εν κατακλείδη, αδιαφυσβήτητα το κείμενό μας προωθεί ένα είδος αγιότητας αποκλειστικά γυναικείο. Η Αγία Μητρότητα της πρωταγωνίστριας την προσομοιάζει με την Παναγία, την ανεβάζει σε μέτρα αγιότητας ανώτερα από αυτά των ανδρών συμμαρτύρων της αφήγησης, οι οποίοι ανοιχτά αναγνωρίζουν την ιδιάζουσα θέση της και τη ζητούν να μοιραστεί τις θείες εμπειρίες της μαζί τους. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, Σταυρούλα, για αυτή την εξαιρετικά μεστή και πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση, η οποία εκτός από την περιπέτεια της Αγίας Περπέτουας παρουσιάζει και πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες συνδηλώσεις για τον θεσμό της του θετού θυλασμού. Ένα θεσμό στην αρχαιότητα που πρέπει να συζητηθεί εκτενώς στη Διεθνή Βιβλιογραφία, γιατί παρουσιάζει πάρα πολλές πτυχές και πολύ ενδιαφέρουσες. Ήδη από τα πρώτα ρητορικά κείμενα που μπορώ να σκεφτώ, ξεκινάμε να συζητάμε για τις κοινωνικο-οικονομικές προεκτάσεις του φαινομένου του θετού θυλασμού. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε και νομίζω ότι είναι η ώρα να δοθεί ο λόγος στους φίλους μας που έμειναν μέχρι αυτή την ώρα μαζί μας και παρακολούθησαν και τις δύο διαλέξεις για τα δικά τους ερωτήματα και τις δικές τους τοποθετήσεις. Δηλώνετε το ενδιαφέρον σας να υποβάλλετε κάποιο ερώτημα σηκώνοντας το χέρι σας και ο λόγος δίνεται στον κύριο Κοντονάσιο για το πρώτο ερώτημα. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, ακούμε μια χαρά. Ωραία. Ευχαριστώ, αγαπητέ Ανδρέα, μου επιτρέπεις τον ειδικό. Χάρηκα και τις δύο διαλέξεις και το λέω ουσιαστικά και όχι τυπικά. Θα ήθελα όμως για λόγους οικονομίας χρόνου και επειδή είμαστε αρκετοί και για να ρωτήσουν όσο γίνεται περισσότεροι, να απευθυνθώ στην κυρία Συνοδεινού και να πω εκ προημίου ότι εμένα μου αρκούν και σύντομες απαντήσεις, έτσι για να μπορέσουν να μιλήσουν και όσο γίνεται περισσότεροι. Κυρία Συνοδεινό, να ρωτήσω, ίσως το είπατε και μου διέφυγε, γιατί στις διαλέξεις υπάρχει και το σύνδρομο του Σοκράτη, το παθαίνουμε αυτό όλοι μας. Γιατί δεν σκοτώνει τον Ιάσωνα η Μύδια, πρώτον, δεύτερον, στις θεσμοφοριάζουσες είναι γνωστό ότι ο Αριστοφάνης βάζει τις γυναίκες να σχεδιάζουν να καταστρέψουν τον Ευρυπίδη και να είναι πάρα πολύ θυμωμένες μαζί του. Άρα λοιπόν από αυτή την άποψη μήπως η Μύδια δυσφημεί τις γυναίκες ή τις εκφράζει τουλάχιστον ως προς τα συναισθήματα, όχι βέβαια ως προς τις πρακτικές, ως προς τα συναισθήματα απέναντι στην προδοσία. Και τρίτον, η φυγή της στο τέλος στην Αθήνα, μήπως είναι στην πραγματικότητα η φυγή προς ένα χώρο όπου βρίσκουν άσυλο οι αδίκως κυνηγημένοι και έτσι μπορεί να δικαιολογηθεί και αυτό το τέλος
γιατί το έχουν αυτό, οι Αθηναίοι, έτσι, την αίσθηση αυτή ότι είναι μια πόλη που παρέχει άσυλο στους αδίκως κυνηγημένους κτλ. Και μάλιστα το λέω αυτό γιατί η Μίδια διδάσκεται σε μια εποχή που επίκειται, αν δεν έχει ήδη ξεκινήσει, η σύγκρουση με την Πελοποννησιακή Συμμαχία, μέρος της οποίας από τα πιο σημαντικά είναι και η Κόρινθος. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Προτού απαντήσει η κυρία Συνοδεινού, να προσθέσω κάτι στα ερωτήματα του Παναγιώτη. Η παιδοκτονία, αν δεν κάνω λάθος, είναι επινόηση του Ευρυπίδη, δεν είναι παραδεδομένο στοιχείο του μύθου, έτσι δεν είναι? Γιατί λοιπόν ο Ευρυπίδης βάζει τη Μίδια να σκοτώνει τα παιδιά? Σε άλλες εκδοχές του μύθου, πάλι αν δεν κάνω λάθος, η Μίδια παρουσιάζεται να σκοτώνει τα παιδιά, αλλά κατά λάθος, στην προσπάθειά της να τα κάνει αθάνατα, και σε κάποιες άλλες εκδοχές του μύθου, τα παιδιά θανατώνονται από την βασιλική οικογένεια της Κορίνθου, ως αντεκδίκηση για τον Κρέοντα και την αδελφή του, την Γλάφκη. Επομένως, το στοιχείο της παιδοκτονίας είναι μάλλον μια επινόηση του Ευρυπίδη. Και μου άρεσε και το ερώτημα για το τέλος της Μίδιας. Γιατί η Μίδια στο τέλος δεν τιμωρείται ουσιαστικά. Διαπράττει την παιδοκτονία, αλλά δεν τιμωρείται. Φεύγει πάνω στο άρμα του ήλιου, φεύγει πάνω στο άρμα των θεών. Αυτά τα θέματα... Λίγο, και πάει στην Αθήνα. Ακριβώς. Και πάει στην Αθήνα. Να τα δούμε λίγο αυτά, κυρία Συνοδεινού, και μετά το λόγο θα έχει η κυρία Ροζοκόκη για τα δικά της ερωτήματα. Ναι, ναι, πολύ εύκολα θέματα βάλατε. Πρώτον, μ' ακούτε πρώτα απ' όλα, μ' ακούτε? Ναι, 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 κυρία Συνοδεινού. Κοιτάξτε να δείτε. Σχεδόν βέβαιο είναι ότι ο Ευρυπίδης βάζει τη Μίδια να σκοτώσει θεληματικά τα παιδιά της. Όπως είπε και ο αγαπητός μου Ανδρέας, προηγουμένως υπήρχε η εκδοχή ή ότι τα σκοτώσαν οι Κορίνθοι ή ότι τα σκότωσε η Μίδια αθελά της, προσπαθώντας να τα κάνει αθάνατα. Και υπάρχει μάλιστα και το ανέκδοτο, αν το έχετε ακούσει, ότι οι Κορίνθοι δωροδόκησαν τον Ευρυπίδη για να βάλει τη Μίδια να σκοτώσει τα παιδιά της, ούτως ώστε να φύγει από πάνω τους το στίγμα της παιδοκτονίας, ότι τα είχαν σκοτώσει εκείνοι. Μάλλον λοιπόν είναι του Ευρυπίδη. Ας σταματήσω εδώ να πάω στον αγαπητό Παναγιώτη. Πρώτα απ' όλα, γιατί δεν σκοτώνει τον Ιάσονα? Νομίζω ότι επειδή ο Ιάσονας έχει δείξει, τώρα αυτό είναι υπόθεση δική μου βέβαια, δεν είμαστε στο μυαλό του Ευρυπίδη και τα λοιπά, νομίζω ότι με αυτό που έκανε η Μίδια τον εκδικείται περισσότερο. Ο Ιάσονας, αν θυμάστε στο έργο, είχε δείξει μεγάλο ενδιαφέρον να αποκτήσει παιδιά με τη νέα του γυναίκα για να τα μεγαλώσει δίπλα στα άλλα τα παιδιά κτλ. Λοιπόν, με το να του σκοτώσει τα παιδιά που είχε μαζί της και να σκοτώσει και τη νέα του γυναίκα, ούτως ώστε δεν θα μπορούσε πια να αποκτήσει παιδιά ο Ιάσονας, νομίζω τον εκδικείται και τον κάνει να υποφέρει περισσότερο. Με το να του στερήσει την πατρική ιδιότητα, στην ουσία τον εξουδετερώνει. Γιατί στην Αθήνα εκείνης της εποχής ήταν πολύ σημαντικό να έχουν απογόνους οι άντρες, ας πούμε, γι' αυτό είχαν και τις γυναίκες στο σπίτι τους. Λοιπόν, νομίζω ότι με αυτό το... και επίσης δεν τον άφησε καν να τα αγγίξει τα παιδιά, δεν τον άφησε να τα κλάψει. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό το πράγμα. Άρα νομίζω δεν το σκοτώνει για να τον κάνει να υποφέρει περισσότερο. Και στο τέλος του λέει και εκείνο το μήνυμα, αν το θυμάστε εκείνη την προφητεία, ότι ναι, περίμενε να δεις το τέλος, θα πέσει ένα κομμάτι από την αργό και θα σε σκοτώσει. Δηλαδή, πλήρως. Αυτό νομίζω είναι η γνώμη μου. Τώρα, το άλλο. Μήπως η Μίδια δυσφημεί τις γυναίκες με αυτό που κάνει, ας πούμε. Πρέπει να σας πω ότι αυτή είναι μια τελευταία ερμηνευτική εκδοχή, ότι με το να κάνει αυτή τη φοβερή πράξη η Μίδια, δηλαδή την πράξη της παιδοκτονίας, έμεσα
έμεσα δικαιολογεί την κατώτερη θέση των γυναικών και την κυριαρχία που ασκούσαν πάνω τους οι άντρες. Σου λέει, αφού είσαστε τέτοιες και σκοτώνετε τα παιδιά σας, καλά είσαστε εκεί που είσαστε. Είναι, ξέρετε, μια τελευταία ερμηνευτική εκδοχή, η οποία νομίζω γυρίζει τα πράγματα πολύ πίσω, νομίζω, από ό,τι θα ήθελε ο Ευρυπίδης. Βεβαίως, σκοτώνει τα παιδιά της η Μίδια και είναι φοβερό αυτό που κάνει, δεν το συζητάμε δηλαδή. Ακόμα και ο χορός που τη συμπαραστέκονται τόσο πολύ, προσπαθούν να την αποτρέψουν και τα λοιπά και λένε και πώς ας πούμε θα κάνει αυτό το πράγμα και τα λοιπά, να μην τα λέμε. Αλλά εγώ νομίζω, πάλι η δική μου η γνώμη βέβαια είναι, ότι, κοιτάξτε, όπως είπα σε κάποιο σημείο, της έδωσε τέτοιες ιδιότητες της Μίδιας που δεν ήταν χειρότερη από κανέναν. Από την άλλη όμως δεν μπορούσε να τις εφαρμόσει, δεν υπήρχε ένα κοινωνικό πολιτικό πλαίσιο να τις αναδείξει, να τις εφαρμόσει σύμφωνα με ένα ας πούμε θετικό τρόπο. Και λέω ότι εφόσον υπάρχουν αυτά τα ασφυκτικά πλαίσια για τη γυναίκα, αυτές οι ιδιότητες οι εξαιρετικές γυρνάνε εναντίον τους και κατά κάποιο τρόπο η Μίδια με την παιδοκτονία νομίζω σκοτώνει και τον εαυτό της. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο Ευρυπίδης την παρουσιάζει να έχει όλες αυτές τις εξαιρετικές ιδιότητες και μην ξεχνάμε ότι είναι και βάρβαροι. Ήταν πολύ προκλητικό. Οι Αθηναίοι εκείνη την εποχή πίστευαν ότι οι βάρβαροι πας μη, πώς το λέμε, Έλλην, βάρβαρος, πας βάρβαρος, δούλος. Το έλεγε ο Αριστοτέλης και υπάρχει και στον Ηρόδοτο, υπάρχει και στον Εσχύλο, καθαρά δηλαδή. Νομίζω ότι εδώ θέλει να δείξει ο Ευρυπίδης ότι για να αλλάξουν τα πράγματα χρειάζεται πολλή δουλειά. Δεν αλλάζουν έτσι τα πράγματα, θέλω να πω. Η γνώμη η δική μου είναι. Έχουμε εδώ μια γυναίκα εξαιρετική από όλες τις πλευρές και είδατε το βάζει το όλο θέμα σε επίπεδο αρχών, καταλαβαίνετε. Δεν το βάζει για τον ερωτά της. Δεν είχα καιρό να το αναπτύξω αυτό το θέμα περισσότερο. Ξέρετε, η εικόνα που έχουμε για τη Μίδια γενικά, πρέπει να το πω τώρα, είναι η εικόνα που μας έχει δώσει ο Σενέκας. Στο Σενέκα η Μίδια είναι η γυναίκα, η ζηλότυπη, η μάγισσα που κάνει τα μαγικά και όλα αυτά. Δεν είναι η εικόνα που έχουμε από τον Ευρυπίδη. Καταλαβαίνετε. Ο Αριστοφάνης στις θεσμοποιήσεις. Θα έρθω και στον Αριστοφάνη. Μετά, το άλλο που είπατε για τη φυγή προς την Αθήνα, που της δίνει άσυλο και οι Αθηναίοι είχαν... ναι, υπήρχε μέσα στη μυθολογία των Αθηναίων, ας πούμε, στο φαντασιακό τους, πώς φανταζόταν τους εαυτούς τους, ότι δίνουν άσυλο στους αδύναμους και τους καταφρονεμένους. Και έχουμε για παράδειγμα, ας πούμε, τους Ηρακλίδες, που τους δώσαν άσυλο τα παιδιά του Ηρακλή που τα κυνηγούσε ο Ευρυσθέας κτλ. Αυτό το είχαν οι Αθήναοι, όπως επίσης και στις Σικέτιδες που για την ταφή των Αργίων που είχαν σκοτωθεί στη Θήβα και οι Θηβαίοι δεν ήθελαν να αποδώσουν τα πτώματα για ταφή. Αυτό το λέγανε συνέχεια οι Αθηναίοι, ξέρετε, συνέχεια το λέγανε. Βέβαια, αν πάμε στον Ευρυπίδη, ξέρετε, αυτός ήταν μεγάλο πειραχτήρι, πώς να το πω. Πολύ δόλιος εισαγωγικά που λέει και ο αγαπητός μου ο Ανδρέας. Αν πάμε στον Ευρυπίδη, αυτό η όλη η ιδέα που είχαν οι Αθηναίοι και στους Ηρακλίδες και στις Σικέτιδες δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Στους Ηρακλίδες βλέπουμε δηλαδή ότι τελικά όταν έπρεπε να κάνουν τη θυσία, το βάλανε στα πόδια. Αλλά να μην ξεφύγουμε από το θέμα μας. Θέλω να πω ότι όχι, δεν θα έλεγα ότι πάει στην Αθήνα
επειδή η Αθήνα δίνει άσυλο στους αδύναμους. Πάει βέβαια στην Αθήνα και λέει μάλιστα, όχι μόνο πηγαίνει, αλλά λέει ότι θα συγκατοικήσει και με τον Αιγαίο. Που ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές εκδοχές, δεν λέει τίποτα ο Ευρυπίδης από αυτό, ότι θέλησε να σκοτώσει και τον γιο του Αιγαία δηλαδή. Τώρα, αυτό το ότι η Μίδια πάει στην Αθήνα, φεύγει, ξέρετε, δεν τιμωρείται, αλλά δεν μένει και στα ανθρώπινα πλαίσια. Έχει πάει στο μονοπάτι πια το Θεό. Ο παππούς της δίνει το άρμα και φεύγει. Τι να πούμε. Ότι δηλαδή είναι ένα τέλος πολύ προβληματικό. Να πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο χάνει την ανθρωπιά της. Να πούμε πια ότι δεν ξέρω τι να πω. Είναι ένα πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το τέλος της Μίδιας, έτσι όπως φεύγει εκεί πάνω. Να πούμε ότι ξαναγυρίζει στη θεϊκή της ιδιότητα, όπως ήταν, ας πούμε, στο μύθο. Δεν ξέρω τι να πω. Είναι ένα ερωτηματικό. Πάντως γιατί ξεφεύγει... Γιατί να μην πούμε τότε ότι είναι αυτό ότι η Αθήνα δέχεται τους αδίκως κατατρεγμένους και άρα την δικαιώνει ο Ευρυπίδης με αυτόν τον τρόπο. Ήταν όμως αδίκως κατατρεγμένη η Μίδια. Προδομένη ήταν σίγουρα και να... Προδομένη, βεβαίως ήταν προδομένη. Ναι, αλλά κατατρεγμένη. Εφόσον εξοριζόταν, πού ναι. Θα πήγαινε. Αυτή δεν είχε που να πάει. Μια γυναίκα, ας πούμε, Αθηναία, που θα την έδιωχνε ο άντρας της, είπαμε ότι ήταν πολύ εύκολο το διαζύγιο. Αρκούσε να πει, φύγε, να της δώσει την πρίκα πίσω και έτοιμο το διαζύγιο. Και ξέρουμε για τις γυναίκες ήταν σχεδόν αδύνατο. Και ξέρουμε και την ιστορία για την καημένη τη γυναίκα του Αλκιβιάδη. Είχε πάει στο σπίτι του αδερφού του, τόλμησε να πάει να ζητήσει διαζύγιο, έστειλε ο Αλκιβιάδης μερικούς μπράβους, την πήραν πίσω στο σπίτι, καταλάβατε. Είναι άδικα τα πράγματα. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι αυτό το τέλος δείχνει το αδιέξοδο, δηλαδή ή θα πρέπει να αλλάξει η κοινωνία και να δεχτεί και αυτές τις γυναίκες και τους βαρβάρους και όλους επίσης ώρες, ή θα έχουμε αυτά τα πράγματα. Τώρα. Αλλά πάλι σας λέω, είναι μεγάλο ερωτηματικό, μακάρι. Όχι, το ότι δέχεται η Αθήνα τους κατατρεγμένους και ο Ευρυπίδης δεν το υποστηρίζει αυτό. Αυτό είναι, δηλαδή, αν δούμε τους Ηρακλίδες και τις Οικέτιδες, δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Εγώ νομίζω ότι και αυτό... Αυτό το τέλος, όπως είναι έτσι, δείχνει το αδιέξοδο της κοινωνίας. Αυτό νομίζω ότι δείχνει. Παιδιά, η δική μου γνώμη είναι... Το αδιέξοδο του αθηναϊκού δικαιϊκού συστήματος, ενδεχομένως. Γενικότερα... Διότι εμένα μου άρεσε αυτό που είπατε, και συγγνώμη παρεμβάλλομαι, μου άρεσε αυτό που είπατε, ότι η Μίδια δεν είναι η τυπική γυναίκα. Η Μίδια δεν είναι Φέδρα, δεν είναι Στενόβια. Η Μίδια είναι Έαντας, η Μίδια είναι Αχιλλέας, δηλαδή είναι ένας ήρωας. Ναι. Εκτελεί, υπηρετεί έναν ηρωικό κώδικα τιμής. Επομένως, αν δούμε τη Μίδια σε αυτό το συμβολικό επίπεδο και πούμε ότι δρά ως ένας επικός ήρωας, μπαίνουμε κατευθείαν στην καρδιά της πατριαρχικής ιδεολογίας των φίλων και της ηθικής τρόποντινά της βεντέτας, αφού μιλάμε και για το σασμό στην σύγχρονη τηλεόραση. Επομένως, μήπως το τέλος της Μίδιας είναι μια προσπάθεια του Ευρυπίδη να παρουσιάσει την κατ' επίφαση δικαιοσύνη του συστήματος της πατριαρχίας που στηριζόταν στη Βεντέτα και να πει ότι αυτό που έκανε η Μίδια, το προκλητικό επειδή το έκανε η Μίδια, θα μπορούσε να το είχε κάνει οποιοδήποτε άλλος και να θεωρείται λιγότερο προκλητικό και επομένως
λιγότερο κολάσιμο είτε ηθικά είτε δικαιικά είτε άλλος πώς. Δηλαδή βάζει ο Ευρυπίδης τη Μίδια να παίρνει το ρόλο ενός άντρα για να παρουσιάσει σε μεγένθηση αυτό το πρόβλημα που υπήρχε με τις αξίες εκείνης της εποχής. Δεν τους ενοχλούσε αν ένας άντρας συμπεριφερόταν έτσι όπως συμπεριφέρθηκε η Μίδια, και σωστή ήταν η αναφορά και μου άρεσε επίσης τον περίγελο. Δεν ήθελε να γίνει περίγελος η Μίδια. Δηλαδή αυτό λειτουργούσε όπως ένας άντρας. Ναι. Ακριβώς. Άρα δεν τους ενοχλούσε αν η παιδοκτονία προοριζόταν, μάλλον εκτελούνταν από ένα άντρα, τους ενοχλούσε γιατί εκτελέστηκε από μια γυναίκα. Όχι, σε αυτό θα διαφωνήσω. Αν η Μίδια ήταν άντρας, θα είχε άλλες διεξόδους για να υπερασπίσει την τιμή της. Ο Αχιλλέας δεν σκότωσε το γιο του, απέσυρε το στρατό του, αλλά είχε στρατό στα τείχη της Τρίας, όταν ο Αγαμέμνονας του πήρε τη Βρυσιίδα. Κατάλαβες, Ανδρέα? Υπάρχουν άλλοι τρόποι. Δεν θα φτάνε στην παιδοκτονία. Ο Αχιλλέας ήταν ήρωας, ήταν άντρας, είχε στρατό, τον πρόσβαλε ο βασιλιάς και είπε, θα σου δείξω τώρα, απέσυρε το στρατό με κίνδυνο να ιτηθούν πλήρως οι Αχαιοί. Όχι, δεν θα φτάνε. Αυτό νομίζω θέλει να πει ο Ευρυπίδης. Ότι αν αυτή η γυναίκα μπορούσε να εφαρμόσει κάπως διαφορετικά τις ικανότητες της για να υπερασπίσει και τον εαυτό της, αυτές οι αξίες όλες που είπαμε αρχίζουν από την ηρωική εποχή, αλλά είναι και οι αξίες του 5ου αιώνα. Εκεί πέρα βεβαίως, το να ωφελείς το φίλο σου και να βλάψεις τον εχθρό σου, ήταν πολύ βασικό αξίωμα αυτό. Ακριβώς. Δεν θα είχε φτάσει στην παιδοκτονία, νομίζω. Μην ξεχνάμε όμως και τον Ατρέα. Ποιον? Τον Ατρέα. Γιατί να το θυμηθούμε εδώ τον Ατρέα? Του σκότωσε τους γιους του Θιέστη. Ναι, Δεν ήταν τα δικά του τα παιδιά. Δεν ήταν τα δικά του, αλλά ένα άντρας μπορούσε επίσης να εκτελέσει ενός είδους παιδοκτονία τρόπον του Θιέστη. Εδώ πια έχουμε τα παιχνίδια εξουσίας, παιδιά. Ήθελε να τους βγάλει από τη μέση. Δεν ήταν τα δικά του τα παιδιά. Δεν ήταν τα δικά του τα παιδιά, αλλά μπορούσε να εκτελέσει. Αλλά εδώ το κίνητρό του ήταν να μην έχουμε και άλλους διεκδικητές, ας πούμε. Λέω. Πολλά μπορούμε να πούμε. Δεν λέω ότι, ξέρω εγώ, συζητάω. Δεν έχω καταλήξει. Είναι πολλά τα πράγματα. Να ακούσουμε και ένα σχόλιο για τον Αριστοφάνη που είχε αναφέρει ο Παναγιώτης και να προχωρήσουμε στα επόμενα ερωτήματα. Ναι, θεσμοφοριάσεις του Ευρυπίδη που υποτίθεται μαζεύονται για να τιμωρήσουν τον Ευρυπίδη που τους λέει τόσα κακά πράγματα. Εκεί όμως θυμάμαι μια από αυτές τις κυρίες πήρε το λόγο και είπε, μας λέει αυτό, δεν το κάνουμε και χειρότερα κάνουμε. Μας λέει το άλλο, δεν το κάνουμε και χειρότερα το κάνουμε. Δεν παίρνουμε μωρά όταν δεν κάνουμε παιδιά και περιμένουμε, ας πούμε, και τα παρουσιάζουμε για δικά του. Δεν παίρνουμε το ασκή με το κρασί και, ξέρω εγώ, και πώς το λέμε, και μεθάμε. Δεν τα έχουμε με τους δούλους όταν δεν βρούμε κανένα πιο καλό. Και λίγα μας λέει. Καταλάβα. Δεν είναι μονόπλευρο το πράγμα. Παρουσιάζει ο Αριστοφάνης, ξέρω εγώ, αυτή την ιδέα που και ακόμα μπορούμε να πούμε ως πριν λίγα χρόνια υπήρχε για τον Ευρυπίδη και την ανατρέπει μέσα. Βάζει την είσδη στις γυναίκες και το ανατρέπουν αυτή την κατηγορία. Έχουμε και ένα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο από την κυρία Μανακίδου πάνω στο θέμα που συζητήσαμε. Είναι ενδιαφέρον να δει την απουσία παιδοκτονιών από μυθικούς ή και ιστορικούς άνδρες, λέει η κυρία Μανακίδου. Ακόμα και ο Κρόνος που καταπίνει τα παιδιά του είναι καταδικαστέως. Μπορείς να επαναλάβεις, σε παρακαλώ, δεν κατάλαβα το σχόλιο. Ναι. Αν μας ακούει η κυρία Μανακίδου. Επειδή με πρόδωσε λίγο το γράψιμο, ναι. Πάνω σε αυτό που επισημάνατε με την κυρία Συνοδεινού, είναι όντως ενδιαφέρον να δει κανείς ότι δεν υπάρχουν
μυθικοί ή ίσως δεν ξέρω ιστορικοί άντρες που κάνουν παιδοκτονίες. Αυτό που είπε η κυρία Συνοδηλού με βρίσκει απολύτως σύμφωνη, ότι είναι το μόνο όπλο που έχει αυτή η γυναίκα. Το ερώτημα είναι καταδικαστέο ως προς ακόμα τη δική της την αυτοεξόντωση στο τέλος, για να υπερασπιστεί την τιμή της, ενώ ο άντρας έχει πολλά άλλα μέσα. Αυτό είναι το βασικό. Και έλεγα μήπως μπορεί να δει κανείς την απουσία παράλληλων τέτοιων παιδοκτονιών στη διάρκεια και της μυθολογίας βέβαια μέσα, αλλά ίσως και ιστορικά δεδομένα, δηλαδή ότι η παιδοκτονία δεν είναι ηθικά αξιοπρόσεκτο για έναν άντρα, ενώ δεν επιτρέπεται για μια γυναίκα, έτσι. Και γι' αυτό και δεν έχουμε παιδοκτονίες ενδεχομένως. Αυτό νομίζω. Ναι, πολύ ενδιαφέρον σημείο είναι αυτό. Αξίζει να το δει κανείς πιο συστηματικά, ας πούμε, να δούμε. Ναι. Εδώ η Μίδια, η καημένη, τι είχε για να εκδικηθεί τον Ιάσονα, τα παιδιά της είχε. Και αυτά τα θυσίασε. Και τα παιδιά του, γιατί είναι συνέχεια του πατέρα τα παιδιά. Βέβαια, κυρίως το... γι' αυτό είπαμε δεν το σκότωσε κιόλα, κυριολεκτικά. Το σκότωσε όμως μεταφορικά, για ένα άντρα εκείνη την εποχή να μην έχει παιδιά και όλο αυτό το πράγμα. Ωραία. Να πάρουμε και κάποια ακόμα ερωτήματα για να μεγαλώσουμε την κουβέντα μας. Η κυρία Ροζοκόκη έχει ζητήσει το λόγο και μετά η κυρία Αγκαστή. Ναι, Αντρέα, ελπίζω να με ακούτε, γιατί ναι, σας μιλάω και πάλι από κινητό. Ωραία, και σας μιλάω από κινητό, έχει χαλάσει η σύνδεση του υπολογιστή. Η Μίδια καταφέρνει μέσα σε μια μέρα να γυμνώσει τον Ιάσονα από τα πάντα. Από τα παιδιά που αγαπά, τους έχει μια αδυναμία και προσπαθεί να τα περάσει στη νέα γυναίκα, ενώ αυτή τα αποστρέφεται, αλλά και από αυτό που ποθεί να αποκτήσει, νέα γυναίκα και εξουσία. Την τελειώνει τη νέα γυναίκα, τελειώνει και τον πατέρα της και όλα αυτά. Να πούμε ότι η Μίδια παρουσιάστηκε το 431, είναι από τα πρώιμα, τα βάζουμε στην πρώιμη περίοδο του Ευρυπίδη, αλλά είναι μια υψηλή τραγωδία. Και σε μένα τουλάχιστον δημιουργήθηκε εντύπωση ότι ο ποιητής παίζει τη δομή όλη σε δύο άξονες, μεταξύ αφέλειας ανοησίας και φίας πονηρίας. Γυρίζουν διαρκώς αυτές οι έννοιες της μορίας, της ανοησίας και της ευφυΐας, της πανουργίας. Δηλαδή, ο Κρέων που πείθεται στα λόγια της και υποχωρεί, φέρεται ανόητα και θα το πληρώσει. Ο Ιάσον που πιστεύει ότι η νέα γυναίκα θα δεχτεί τα παιδιά του, είναι ανόητος. Η Μίδια δομεί όλο το σχέδιό της, παίρνει και τις γυναίκες του χορού από κοντά, φτιάχνουν μια θηλυκή εταιρεία, για να το πω έτσι, να θυμηθούμε και την κινηματογραφική ταινία. Ο Ευρυπίδης την παρουσιάζει, παρότι είναι γυναίκα, κυριαρχεί σε όλο το έργο, από αρχής μέχρι τέλους. Μιλάει με όλους και τους αντικρούει όλους, τους νικάει όλους, καταφέρνει το δικό της. Είτε με τον Κρέοντα μιλάει, είτε με τον Ιάσονα, τον τεινάζει στον αέρα, είτε πείθει τον Αιγαία. Και έχει επιχειρηματολογία ρητορική που αγγίζει τους Αθηναίους του Πεώνα. Καμία βάρβαρη γυναίκα, καμία ανατολίτισσα. Και ας ακούγεται τόσες φορές, είσαι βάρβαρη, είσαι ανατολίτισσα. Η επιχειρηματολογία της είναι θαυμαστή. Ο Ευρυπίδης, νομίζω, παίζει με το κοινό του και τους περνάει όλα τα μηνύματα, φωτίζει όλες τις πτυχές και το καταφέρνει ώστε να πάρει και το τρίτο βραβείο. Δηλαδή, έχουμε φεμινισμό σε αυτό το έργο, έχουμε και μισογενισμό. Υπάρχουν στίχοι, παραδείγματος χάρη, μέσα από τον Ιάσονα λέει, μια παραδοσιακή άποψη, θα έπρεπε οι άντρες να βρουν άλλον τρόπο να γεννάνε παιδιά, να μην υπάρχει γένος τελικό. Υπάρχει το χειρότερο μέσα από την ίδια τη Μίδια, γεννηθήκαμε γυναίκες εντελώς αμήχανες για καλό, σοφότατες όμως για κακό. Υπάρχει αλλού η ειρωνία που λέει η Μίδια, αλλά εμείς οι γυναίκες είμαστε αυτό που είμαστε. Δεν λέω, άντε να μας λέτε εσείς οι άντρες, είμαστε κακές. Εσύ όμως δεν πρέπει να αντιτείνεις το κακό και στις αμορίες. Τα περνάει όλα. Δεν είναι μονόπλευρος ο Ευρυπίδης μέσα από αυτό το έργο. Είναι για μένα πολύ σοφά δομημένο. Ίσως ξεκάθαρα η γνώμη και η θέση του είναι προς το τέλος που λέει το εξής. Όσοι περνιούνται για σοφοί, οι χειριστές σπουδαίων λόγων, αυτοί είναι πάνω απ' όλα οι μωρότεροι. Πέρα για πέρα εδώ ο ποιητής έχει λάβει αυτή την απόλυτη θέση. Σε όλα τα άλλα είναι μέσα σε όλα. Έτσι, δηλαδή, ναι, καταδικαστέα η Μίδια για αυτό που έπραξε, όμως υπάρχει λόγος. Δίκαιη τιμωρία, έστω και σκληρή. Χρησιμοποιεί τα παιδιά. Γι' αυτό στο τέλος θα τα σκοτώσει.
Τα παιδιά δεν έχουν μέλλον γιατί εκείνη τα έχει χρησιμοποιήσει να κάνουν κακό στους άλλους. Θέτει το πρόβλημα όχι μόνο του γάμου. Έχουμε ένα ζευγάρι που βρίσκεται σε διένεξη, όπως και τώρα δηλαδή, και όταν τα ζευγάρια βρίσκονται σε διένεξη, συνήθως αυτοί που το πληρώνουν τα αθώα θύματα είναι τα παιδιά. Αλλά υπάρχει και ένα χωρικό που θέτει προβληματισμό. Αποκτάει κανείς παιδί ή να μην αποκτά. Ένα πρόβλημα να μην έχω παιδιά και πολλά προβλήματα να έχω. Αυτά ήθελα να θέσω. Ναι, σωστά. Η Μίδια είναι πολυεπίπεδο έργο. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Εγώ μέσα στη μισή ώρα που είχα στη διάθεσή μου προσπάθησα να αναπτύξω ένα θέμα. Δηλαδή, είναι βάρβαρη μάγισσα ή αιρετική γυναικεία μορφή και έδωσα την έμφαση σε αυτά τα σημεία. Καταλάβατε. Δεν εξαντλείται αυτό το έργο με αυτή την παρουσίαση. Έχει πάρα πολλές πλευρές, όπως είπατε, και συμφωνώ. Πώς να πούμε, και όταν η Μίδια, ας πούμε, για να πείσει τις γυναίκες, χρησιμοποιεί και εκείνη μισογυνισμό, όπως είπατε, και ο Ιάσονας βέβαια, και είπαμε όλοι ότι τα βγάζει πέρα επειδή την παρουσιάζει ως σοφή, σοφή, όχι μάγισσα, με όλους τους άντρες. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές πλευρές. Σίγουρα. Ωραία. Η κυρία Αγκαστή έχει τον λόγο. Να ευχαριστήσω και εγώ για αυτή την εκδήλωση. Πάρα πολύ καλές και οι δύο ομιλίες. Θα συνεχίσω λίγο και τον προβληματισμό της κυρίας Ροζοκόκη και τον προβληματισμό βέβαια της κυρίας Συνουδινού, που πάντα με πείθει όταν μιλάει για αυτή την αιρετική Μίδια με τις ανδρικές αξίες, έτσι. Και θα το πάω λίγο, θα ρωτήσω κάτι άλλο που βασίζεται στο κείμενο. Ακριβώς αυτό το το ανδρικό, αν θέλετε, ήθος της Μίδιας δηλώνεται ήδη από την αρχή. Είναι άγριο ήθος, στη γεράντε φύση φρενός αυθάδους, λέει. Δηλαδή, ουσιαστικά έχει χαρακτηριστικά, εγώ θα έλεγα, Σοφόκλειου ήρωα η Μίδια. Ναι. Επίσης, μιλάει κάπου για μείζον ηθιμό, εμεγαλόσπλαχνος και δισκατάπαυστος ψυχή, και επίσης ο χόλος, που είναι ένα χαρακτηριστικό του ομηρικού Αχιλλέα, ας πούμε. Τον διαθέτει και η Μίδια. Δηλαδή, εγώ έχω πιστεί και από μια πρόχειρα έτσι ανάγνωση του κειμένου, νομίζω ότι υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία που παρουσιάσατε, κυρία Συνοδυνού. Και επίσης διακρίνω στη Μίδια αυτό το ήθος του Σοφόκλειου ήρωα. Ένα δεύτερο που ήθελα να πω και να συνεχίσω αυτό που είπε η κυρία Ροζοκόκη για τη δομή του έργου και τα λοιπά, ότι είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό έργο, με ένα δύσκολο τέλος να ερμηνευθεί. Έχω την εντύπωση όμως ότι ο Ευρυπίδης εδώ, ως και αυτός ποιητής σοφός, ταυτίζεται μάλλον με την Μίδια, η οποία είναι η ιδανική plot maker στο έργο αυτό. Ο ίδιος δηλαδή, ίσως η Μίδια είναι μια περσόνα του ίδιου του ποιητή, ο οποίος φτιάχνει μια ιδανική, ας πούμε, πλοκή, ως ποιητής σοφός, με μία Μίδια πάρα πολύ σοφή. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Συνοδυνού, για ακόμα μια φορά. Και επίσης θα ήθελα να ρωτήσω μετά και κάτι την κυρία Κωνσταντίνου. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση, αλλά αυτό αργότερα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, Ελένα μου, έχεις δίκιο. Βλέπεις, ο χρόνος ήταν περιορισμένος. Αν δεις το χειρόγραφό μου, μιλάω και για το Σοφόκλειο ήρωα, ότι η Μίδια έχει κατεξοχήν τα χαρακτηριστικά του Σοφόκλειου ήρωα, και πρέπει να πούμε ότι η εργασία που, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο μετακίνησε τα πράγματα από την άποψη του Πέιτς, που έλεγε βάρβαρη κτλ., είναι η εργασία του Νόξ, που μιλάει ακριβώς για τη Μίδια του Ευρυπίδη και που τονίζει τα ηρωικά της χαρακτηριστικά, και πολλοί άλλοι βέβαια, και άλλοι. Είπαμε ότι με τη Μίδια και με την έρευνα γίνονται πράγματα πολλά, όπως είπαμε. Τώρα, αν δεις πάλι το χειρόγραφό μου εδώ,
λέω εκεί που μιλάει η Μίδια για τους σοφούς και λέει ότι αν πεις κάτι σοφό, ας πούμε, σε κοιτάνε με μισό μάτι και τα λοιπά, λέω ότι μάλλον εκεί πρέπει να ακούσουμε τη φωνή του ποιητή. Δίκιο έχεις αυτό το πράγμα. Ναι, αυτά. Λένα, να πάρουμε το ερώτημά σου και για την κυρία Κωνσταντίνου. Ναι, όπως θέλετε, όπως θέλετε εσείς. Εγώ ακούγοντας την κυρία Κωνσταντίνου, σκέφτηκα πρώτον δύο πράγματα. Ότι η κοινωνική θέση των τροφών, έτσι όπως μας την παρουσίασε μέσα από τα κείμενα, έρχεται σε αντίθεση με τον αναβαθμισμένο ρόλο που έχουν στην τραγωδία. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, μου ήρθε στο μυαλό, όπως παρουσίασε τα σχετικά με την Περπέτουα, μου ήρθε στο μυαλό το όνειρο της Κλυτεμνίστρας στις χωριόρους. Ο μαστός, δηλαδή, μία... και η Περπέτουα βλέπει όνειρα κι αυτή, δηλαδή μήπως υπάρχει κάποια στο μυαλό του αυτού που συνθέτει το βίο, δεν τα ξέρω τα κείμενα αυτά, δεν τα ξέρω καθόλου τα κείμενα αυτά, αλλά μήπως στο μυαλό αυτού που συνθέτει το βίο υπάρχει η Κλυτεμνίστρα σε μια διαφορετική διάσταση βέβαια εκεί. Η Κλυτεμνίστρα η οποία δεν έχει επιτελέσει το βιολογικό αυτό ρόλο, αλλά τον έχει επιτελέσει τροφός. Δεν επικαλείται, επιδεικνύει το μαστό στον Ορέστη για να αποφύγει τη μητροκτονία, να αποφύγει το θάνατο, αλλά δεν έχει επιτελέσει αυτό το βιολογικό της καθήκον. Αυτό μου ήρθε στο μυαλό, δεν ξέρω και το ότι βλέπω όνειρα η Περπέτουα, αυτό μου, συνειρμικά δηλαδή, στο μυαλό μου ήρθε αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, εμείς ευχαριστούμε, Ελένα. Σταυρούλα. Ναι, ευχαριστώ για το σχόλιο. Δεν νομίζω ότι είχε ο συγγραφέας ή αν είναι και η ίδια, γιατί έχει καταδείξει η έρευνα ότι μάλλον είναι το αυτοβιογραφικό της ημερολόγιο που μετά κάποιος το παίρνει και το εντάσσει σε ένα άλλο κείμενο, βάζοντας μια εισαγωγή και την ιστορία μιας άλλης μητέρας, που είναι η Φελικιτάτη, η οποία είναι έγκυος όταν είναι στη φυλακή. Και βασικά, σύμφωνα με το ρωμαϊκό νόμο, δεν επιτρεπόταν να θυσιαστεί ή τέλος πάντων να θανατωθεί, να βασανιστεί έγκυος γυναίκα. Και παρακαλούν όλοι μαζί να γεννήσει πρώτα, για να, πριν την ημέρα που ορίζεται για τη θανάτωσή τους, ώστε να πεθάνει, να θυσιαστεί μαζί τους και όχι με εγκληματίες που βρίσκονται στη φυλακή για να θανατωθούν και δεν είναι χριστιανοί. Οπότε δεν νομίζω ότι ο συγγραφέας ή η Περπέτουα, ο συντάκτης αυτού του κειμένου, είχε υπόψη του την αρχαιοελληνική παράδοση. Δεν φαίνεται από αυτό. Ίσως να είχε υπόψη του λίγο τη ρωμαϊκή παράδοση, γιατί ένας μεσονολόγος, ο Πίτερ Τρόνκε, βασικά βρήκε στοιχεία από την... Επειδή το κείμενο υπάρχει και στα λατινικά, και αυτή ήταν και μια μεγάλη συζήτηση κατά πόσο τελικά η Περπέτου έγραψε στα λατινικά ή στα ελληνικά, οι περισσότεροι μελετές έχουν καταλήξει ότι το κείμενο το έγραψε στα λατινικά και μετά μεταφράστηκε στα ελληνικά. Και κατά την άποψη του Τρόνκε, λοιπόν, η Περπέτουα ή ο συγγραφέας του κειμένου είχε υπόψη του τη λατινική γραμματεία και έχει βρει, ας πούμε, κάποια παραθέματα ή κάποια στοιχεία του λόγου της που τα εντοπίζει και σε κάποιους Λατίνους συγγραφείς. Τώρα δεν θυμάμαι ποιους ακριβώς, για να σας πω. Αυτό είναι το ένα, ότι δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει εκεί η αρχαιοελληνική παράδοση. Τώρα, με το θέμα του ονείρου, τα όνειρα στην αγιολογική γραμματεία και ιδιαίτερα στην πρώιμη, είναι βασικό στοιχείο, δηλαδή είναι ο τρόπος που επικοινωνεί το θείο με τους ανθρώπους, όπως το βλέπουμε βέβαια και στην αρχαιοελληνική γραμματεία, είναι ας πούμε ένας τρόπος που κάπως βρίσκει μια δίωδο το θείο για να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους. Ειδικά στο συγκεκριμένο κείμενο όμως, στο περικείμενο που ο συντάκτης βάζει μια εισαγωγή, εκεί κάνει μια εκτενή αναφορά στα όνειρα και στην βιβλική παράδοση,
και στους προφήτες οι οποίοι μέσα από τις προφητείες αλλά και μέσα από όνειρα μπορούν να προβλέψουν το μέλλον. Και μάλιστα κάνει και μια αναφορά στην Καινή Διαθήκη που λέει κάπου ο Χριστός ότι θα δώσει τη δυνατότητα στους ακολουθούς του να μπορέσουν να προβλέψουν τα μελούμενα. Οπότε στηρίζεται και πάνω, δηλαδή σε κάποια βιβλικά χωρία για να κάπως να νομιμοποιηθεί τέλος πάντων να θεωρηθεί ότι αυτά τα όνειρα που βλέπει η Περπέτουα είναι όντως θεόσταλτα και όχι από κύμα της φαντασίας της. Δεν ξέρω αν απαντάω στο ερώτημα, σχόλιο σας. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Ναι. Δεν τα ξέρω τα κείμενα αυτά καθόλου και ο καθένας σκέφτεται με αυτά που έχει δουλέψει. Ναι, υπόψη, είναι. Ναι, σωστά, σωστά. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Ωραία, πολύ ανάβει η συζήτηση και διευρύνεται θεματικά και διακειμενικά θα έλεγα. Έχουμε ένα σχόλιο εδώ από την Δήμητρα. Υπάρχει παραλληλισμός ανάμεσα στη Μύδια του Ευρυπίδη και τη Φώνησα του Παπαδιαμάντη ως προς το ότι καταδικάζεται το κοινωνικό συγκείμενο της εποχής. Σχέση ανάμεσα στη Μύδια και τη Φώνησα του Παπαδιαμάντη. Να σας πω, δεν το έχω σκεφτεί έτσι συστηματικά, αλλά σε γενικές γραμμές υπάρχει, θα έλεγα. Σε γενικές γραμμές. Θα δούμε το κοινωνικό, δηλαδή περίγυρο, που αναφέρεται η Μύδια και τον κοινωνικό περίγυρο εκείνης της κοινωνίας. Ναι, η Δήμητρα αναφέρεται συγκεκριμένα, κυρία Συνοδυνού, στα αδιέξοδα τα κοινωνικά των γυναικών. Ναι, βεβαίως. Και στην κοινωνία που δεν αφήνουν πολλά περιθώρια κινήσεων και δράσεων στις γυναίκες. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Ναι. Ερωτήματα, είτε για την κυρία Κωνσταντίνου, είτε για την κυρία Συνοδυνού. Τοποθετήσεις, αντιρρήσεις. Ναι, ναι, αντιρρήσεις κυρίως. Όποιος θέλει να υποβάλει κάποιο ερώτημα, είτε το παρουσιάζει γραπτός, είτε με την ανάταση του χεριού την ηλεκτρονική, μπορεί βλέπω να κυρία Λουκία Στάμο, κυρία Αλεξοπούλο, υπάρχει. Βλέπω κάποιο χέρι ωστόσο εδώ ηλεκτρονικό. Αν θέλετε μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον και γράφοντας ένα μήνυμα, τόσο ώστε να το δω. Είδα την κυρία Αλεξοπούλου, Ανδρέα, και την κυρία Στάμου. Η κυρία Αλεξοπούλου, η κυρία Στάμου, αν θέλετε να αποβάλουν τα ερωτήματά τους, έχουν τον λόγο παρακαλώ. Η κυρία Αλεξοπούλου ενδεχομένως. Ναι, κύριε Σεραφείμ, να ευχαριστήσω πολύ τις δύο κυρίες για τις τόσο εμπεριστατωμένες και ουσιαστικές εισηγήσεις. Δεν έχω ερώτημα, απλώς μια σκέψη για την κυρία Συνοδυνού, την πάντα πιστική έτσι και γλαφυρή και τι να πω, την αισθάνομαι πολύ κοντά, ότι η όλη πραγμάτευση έτσι, του μύθου από τον Ευρυπίδη μπορεί να αποσκοπεί και στο να δείξει πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος και μάλιστα όταν δεν έχει δυνατότητες κοινωνικής διαφυγής, όταν προκληθεί και υπερβεί τα όρια του. Δηλαδή η κοινωνική πραγματικότητα της Μύδιας, η οποία δεν της επέτρεπε να έχει άλλους τρόπους δράσης, την οδήγησε εκεί, που είναι οπωσδήποτε κάτι πέραν από το, όχι απλώς το συνηθισμένο, είναι κάτι το φρικιαστικό. Και οι αιώνες μετά πολλές φορές μας έχουν οδηγήσει να μιλάμε για κάποιες Μύδιες. Δηλαδή δεν είναι κάτι που είναι εντελώς πέρα από μια πραγματικότητα, ζωφερή βέβαια. Αυτό ως μια μικρή τοποθέτηση. Ευχαριστώ, ναι. Κυρία Αλεξοπούλου, κυρία Συνοδυνού. Ναι, 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 ακριβώς. Αυτό νομίζω δείχνει πολύ έντονα ο Ευρυπίδης, πέρα από όλα τα άλλα, ότι
όταν υπάρχουν ορισμένες ιδιότητες που δεν μπορούν να διοχετευτούν θετικά, μπορεί να οδηγήσουν σε αυτή την κατάσταση, η οποία είναι βέβαια η δεχθής, δεν το αφήνει κανείς, έτσι. Ούτε κανείς της λέει μπράβο για αυτό το πράγμα, σίγουρα. Νομίζω εκεί είναι και όλος ο προβληματισμός. Και πώς θα φτάσουμε στο σημείο, ο Ευρυπίδης βέβαια παρουσιάζει τη γυναίκα να είναι... να έχει όλες τις ιδιότητες που έχει και ένας άντρας, έτσι. Δεν είναι το κατώτερο όρ, που ούτε είναι στην κατώτερη θέση όπως ήταν στην πραγματικότητα εκείνη την εποχή. Αλλά τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Και άρα κάτι πρέπει να αλλάξει για να μην φτάνει η κάθε μύδια να γίνεται παιδοκτόνος. Λέω τώρα έτσι πολύ σχηματικά. Ναι. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Κάποιο άλλο ερώτημα, είτε για την κυρία Κωνσταντινίου, είτε για την κυρία Συνοδεινού. Προηγουμένως είχα δει μια κυρία Στάμο. Η κυρία Στάμο με έχει ειδοποιήσει ότι δεν έχει να υποβάλει κάποιο ερώτημα. Καλά. Να πω κάτι πάνω σε αυτό που συζητάτε. Ναι, να προσθέσω κάτι. Επανέρχομαι στο ζήτημα, κυρία Συνοδεινού, ευχαριστούμε πάρα πολύ, στο ζήτημα της Σοφίας που θίξατε. Ναι. Φοβούνται ως σοφοί οι άνδρες, αλλά η εντύπωση μου είναι ότι η σοφία της μύδιας την οποία φοβούνται είναι αυτή που έχει να κάνει με τη μάγισσα. Αντιθέτως, ο Ευρυπίδης εξαίρει τη διανοητική σοφία της μύδιας. Αυτή την κυρίαρχη λογική με την οποία ξεγελάει τον Κρέοντα, ξεγελάει τον Ιάσονα. Και τελικά, έχει παρατηρηθεί ότι η Μύδη είναι το μόνο έργο στο οποίο δεν υπάρχει πουθενά λεξιλόγιο μανίας. Δηλαδή βρίσκεται σε μία παραφορά συναισθηματική, αλλά ό,τι κάνει, το καταλαβαίνει, ξέρει τι κάνει. Αυτός ο συνδυασμός της λογικής, του ορθολογισμού με το πάθος, γιατί θέλει να εκδικηθεί, είναι νομίζω κάτι εντελώς ιδιαίτερο στη Μύδια. Και η Μύδια με αυτή τη λογική, με αυτή την, νικάει τη λογική των ανδρών, αποδεικνύονται αδύναμοι να κατανοήσουν τη σοφία της, την ευφυΐα. Και φυσικά αυτό δεν έχει σχέση με τη βαρβαρότητα. Αν σκεφτούμε ότι οι βάρβαροι, τους βαρβάρους, τους ανατολίτες, οι Έλληνες τους θεωρούσαν μη ορθολογιστές, η Μύδια, η βάρβαρη, εκφράζει έναν ορθολογισμό μέσα στο πάθος της. Το έχετε πει αλλού για αυτή την ειρωνία με την οποία ο Ευρυπίδης πάει να άρει την αντίθεση, ξέρω, ακόμη και βάρβαρος. Ναι, έχετε δίκιο. Εδώ η Μύδια είναι ορθολογική, κατεξοχήν. Εκτός από την αρχή που πριν να παρουσιαστεί ακούγονται οι φωνές της και η θρήνη της μέσα από το σπίτι, όταν παρουσιαστεί πια στη σπηλή, επικρατεί ο ορθολογισμός. Είναι δηλαδή όλα γίνονται ορθολογικά. Έτσι. Αυτό είναι το φοβερό. Ούτε η σοφία της έχει καμία σχέση με τα μαγικά, ξέρετε. Έτσι. Είπα και το παράδειγμα εκείνο με τις κόρες του Πελία, που κάνανε αυτό που τους είπε που ήταν μαγικό, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Και βεβαίως, εδώ δείχνει και τις αδυναμίες των ανδρών. Δηλαδή, ο Ιάσονας είναι τόσο τυφλός που πιστεύει αυτά που του είπε, ότι η γυναίκα είναι, ενώ ξέρει τι είχε κάνει για εκείνον, δηλαδή, έτσι. Αλλά είναι τόσο μεγάλη η πίστη του στα στερεότυπα για τις γυναίκες που το πιστεύει. Αν είναι δυνατό. Μετά η Μύδια μπορεί να εκμεταλλεύτηκε τον Κρέοντα, κατάλαβε την αδυναμία του για την κόρη του και αυτό εκμεταλλεύτηκε. Του λέει έχεις και εσύ παιδιά, άφησε με μια μέρα μόνο, τι θα κάνω ξέρω κι εγώ. Μετά και την αδυναμία του Αιγαία για παιδιά και του είπε, ξέρω εγώ τέλος πάντων, τον έβαλε να ορκιστεί ότι θα τη δεχτεί, χωρίς να ξέρει βέβαια ο Αιγαίας τι ετοίμαζε εκείνη. Σαφώς είναι μια ορθολογική μηχανή η Μύδια εδώ. Δηλαδή, πώς να πούμε, σαν να λέμε ότι, ξέρω κι εγώ, αυτή
Μα ξέρετε, και η επιθυμία της να τον εκδικηθεί βασίζεται πολύ περισσότερο σε αρχές και όχι στο πάθος το ερωτικό. Όχι, καθόλου. Ενώ καθόλου, σχεδόν καθόλου, ξέρετε. Και εγώ προσέξω ότι στις μεταφράσεις, και χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να το πω, υπάρχει στο κείμενο το πρωτότυπο αρκετές φορές η λέξη «λέχος». Η λέξη «λέχος» τις περισσότερες φορές σημαίνει το γάμο με όλα του. Δηλαδή την ασφάλεια που παρέχει στη γυναίκα, που δεν είχε τίποτα άλλο η γυναίκα, το λέει και η Μίδια εκεί πέρα. Στις μεταφράσεις έχω προσέξει ότι δίνεται η έμφαση ή αποδίδεται αποκλειστικά με το ερωτικό περιεχόμενο, το σεξουαλικό, το κρεβάτι, ας πούμε. Και αυτό είναι λάθος. Η Μίδια παίρνει την εκδίκησή της βασιζόμενη πάνω σε αρχές. Και βέβαια στην απελπιστική κατάσταση που βρίσκεται, γιατί έτσι όπως τα έχει καταφέρει με το σπίτι του πατέρα της και με τις κόρες του Πελία, δεν έχει και που να πάει. Η Αθηναία, που την εγκατέλειπε ο άντρας της, πήγαινε στο σπιτάκι της με την πρίκα της και την ξαναπάντρευε ο πατέρας της. Είναι και πράγματι έτσι. Συμφωνώ με την παρατήρηση της Μαρός και με την ανάλυση σας, κυρία Συνομινού. Είναι ένας συνδυασμός μάλλον ορθολογισμού και πονηριάς. Ή όχι? Ναι, βέβαια. Ο δόλος, βεβαίως και είναι. Αλλά ο δόλος, σπέβδω να διευκρινίσω πάλι, γιατί λένε ότι ως γυναίκα είναι δόλια. Ο δόλος δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο των γυναικών. Αν κοιτάξουμε από τον Όμηρο, όλοι, θεοί και άνθρωποι, χρησιμοποιούν το δόλο. Ο δόλος ήταν κάτι το αποδεκτό. Δεν χρησιμοποίησε η Ήρα δόλο για να ξεγελάσει το Δία και να τον αποπλανήσει, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα. Ο Ήφαιστος δεν χρησιμοποίησε δόλο για να πιάσει, συγγνώμη για την έκφραση, τον Άρη με την Αφροδίτη, ξέρω εγώ. Ο Οδυσσέας δεν χρησιμοποίησε δούλο για να κατακτήσει την Τροία. Ο δόλος, αλλιώς όπως το λέω ο Βερνάκιονα και πολύ ωραία το έχουν αναπτύξει, στο μύτης, είναι η μύτης. Δηλαδή αυτή η εξυπνάδα, η πονηρή, που σε βοηθάει να επιτύχεις το σκοπό σου και να επιτύχεις το σκοπό σου. Αυτό είναι χαρακτηριστικό και είναι δεκτό, ξέρετε. Έτσι, δεν ωστόσο... Δεν είναι, συγγνώμη να τελειώσω, μια φρασούλα. Δεν έχει σχέση με το χριστιανικό δόλο. Αν αυτό κάτι σε βοηθάει να πετύχεις το σκοπό σου, ωραία και καλά. Σας λέω, την Τροία πώς την πήρανε? Με το δόλο δεν την πήρανε? Έτσι. Ναι, Ανδρέα, μου πες. Ωστόσο, αυτός ο συνδυασμός του δόλου με τον ορθολογισμό, όπως τον ανέφερε και η Σμαρό, παρουσιάζει τη Μίδια ως μια αιρετική γυναικεία μορφή ή ως μια συμβατική γυναικεία μορφή, υπό την έννοια ότι... Τώρα παίρνω ένα λόγο του Λυσία τον πρώτο, κατά υπέρ του Ερατοσθένους Φόρων Απολογία. Και εκεί παρουσιάζεται το δόλιο σχέδιο μιας γυναίκας μέσα από την πλευρά του αγαθιάρη εντός εισαγωγικών εφήλη του, να τον απατήσει. Ή πάω στη μητριά του Αντιφόντα. Εκεί παρουσιάζεται το δόλιο σχέδιο μιας γυναίκας ή το ορθολογιστικό σχέδιο μιας γυναίκας να δολοφονήσει τον άντρα της. Ναι, και οι γυναίκες όπως και οι άντρες χρησιμοποιούσαν το δόλο. Αλλά δεν είμαι σίγουρος αν είναι αιρετική παρουσίαση ή όχι, στηριζόμενο στο συλλογισμό λίγο και αναπτύσσοντας το συλλογισμό της Μάρος. Ναι, όχι, ο ορθολογισμός της Μίδιας, η σοφία της δηλαδή, που μπορεί και ξεγελάει τους, και τα βάζει με τους άντρες και ανταπεξέρχεται, είναι αιρετικός. Δεν είναι σοφές όλες. Και εδώ δίνεται το προβάδισμα στη σοφία της. Ο δόλος ανήκει και στις γυναίκες και στους άντρες. Ωραία. Έχουμε ένα σχόλιο εδώ από την κυρία Μανακίδου, δεν ξέρω αν είναι μαζί μας και θέλει να το πει. Στη Μίδια υπάρχει τροφός, λέει. Υπάρχει τροφός, ναι. Ναι, καλά αστείο ήταν αυτό έτσι. Συνδέει τις δύο ομιλίες. Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, μπράβο, μπράβο. Σας ευχαριστώ και που σας άκουσα.
Την κυρία Συνδεσμού ως την έμπειρη παλιά φιλόλογο που έχει πάντα τη γνώση και την ευαισθησία όμως της ανάγνωσης, προσωπικά πίστηκα πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πολύ που μου θυμίσατε την ίδια σε μια εποχή που κάνω τα αργοναυτικά του Απολλώνιου. Α, μπράβο, εκεί είναι άλλη υπόθεση. Και η κυρία Κωνσταντίνου που τυχαίνει να είναι και η πρώτη μου φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, οπότε έχετε συνεχίσει λόγους να είμαι εδώ και ευχαριστώ και τις δύο και τον Ανδρέα που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία. Έτσι. Εμείς σε ευχαριστούμε. Μοιραζόμαστε και την Κύπρο με την κυρία Μανακίδου. Το είχα εσμονήσει αυτό, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Υπάρχει και ένα σχόλιο από έναν νεαρό συνάδελφο, τον κύριο Συγγνώμη, να πω, ναι, συγγνώμη να πω κάτι σε σχέση με την τροφό για την κυρία Κωνσταντίνου. Ότι η τροφό στην τραγωδία έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή δένεται πολύ, πολύ στενά με τις κυρίες, ταυτίζεται με τις κυρίες της. Αλλά βέβαια η τροφός είναι πάντοτε δούλη. Δεν είναι ελεύθερη η τροφός. Αλλά από την άλλη έχουμε και τις μαρτυρίες από ρητορικά κείμενα, από επιτίδιες στήλες, που δείχνουν πόσο πολύ στενά συνδεόταν η κυρία με την τροφό και το αγόρι με τον παιδαγωγό του, ας πούμε. Και είναι φυσικό αυτό. Αυτό λίγο μοιάζει και με τη Black Mommy στην Αμερική, ας πούμε, που και αυτές οι κυρίες συνδεόταν πολύ με τα παιδιά που ανατρέφανε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχουν μια ξεχωριστή, επίσης στις χοηφόρους, όταν η κλητεμνίστρα κρυφογελάει όταν έμαθε δήθεν ότι είχε πεθάνει ο Ορέστης, η τροφός του ήταν, είναι αυτή που βγαίνει. Είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή και θυμάται πώς το μεγάλωσε, πώς του προσπαθούσε να του ικανοποιήσει τις ανάγκες του όλες και τα λοιπά. Η τροφός τα λέει αυτά τα ανθρώπινα. Βέβαια, μετά έχουμε την κλητεμνήστρα που του δείχνει το στήθος, αλλά ξέρω εγώ, τον είχε θυλάσει, δεν ξέρω. Απλώς θέλω να πω ότι σε σχέση με αυτά που είπατε, ότι στην τραγωδία η τροφός έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, αλλά είναι δούλη. Ναι, μα ακριβώς ναι, οι περισσότερες τροφοί είναι δούλες και στο Βυζάντιο, αλλά υπάρχει και το επάγγελμα της τροφού ταυτόχρονα. Γιατί η δούλα πρέπει να είναι και η ίδια μητέρα, άρα θα πρέπει και η ίδια να έχει γεννήσει ένα παιδί, το οποίο πολύ συχνά ή πεθαίνει το παιδί ή εκτρέφεται από επαγγελματία τροφό για να χρησιμοποιηθεί από τον αφέντη αργότερα για να εξυπηρετηθεί το σύστημα της δουλείας. Οπότε είναι πολύπλοκα τα ζητήματα. Συμφωνώ μαζί σας ότι στην τραγωδία παρουσιάζεται μια εξειδανικευμένη μορφή της τροφού, εξυπηρετεί την άρχουσα τάξη εκεί. Φυσικά. Βεβαίως, είναι, ταυτίζεται με την ίδια. Ας πούμε, η τροφός μιλάει πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Είναι, ταυτίζεται. Είναι ωραία. Ναι. Όχι, θα έλεγα απλώς ότι η τροφή και η παιδαγωγή ήταν οι μόνες κατηγορίες δούλων που απελευθερώνονταν χωρίς να πληρώσουν κάποιο αντίτιμο. Και αυτό ίσως λέει υπήρχε κάτι αυτό. Για ναι. αυτές τις ιδιότητες των τροφών και των παιδαγωγών ειδικά. Ναι, και μάλιστα στην αρχαία Ρώμη κιόλας τα ίδια τα παιδιά απελευθέρωναν τις τροφούς τους ως ένδειξη εκτίμησης. Ναι, υπήρχε αυτό το κομμάτι και υπήρχε και ένας ανταγωνισμός με τη μητέρα και σίγουρα συνδεόντουσαν συναισθηματικά. Είναι πολύ κεντρικό αυτό, γιατί είναι μια μητέρα που μεγαλώνει το παιδί ως δικό της, αλλά ταυτόχρονα έχει αφήσει το δικό της παιδί πίσω για να μεγαλώσει το παιδί του αφέντη, που είναι και αυτό αφέντης της. Οπότε είναι πολύπλοκες οι σχέσεις που δημιουργούνται εκεί. Εγώ λίγο προσπάθησα έτσι κοιτώντας, έτσι, όχι και τόσο λογοτεχνικά κείμενα, εννοώ ρητορικά κείμενα, λίγο για να δω πώς αντιμετωπίζεται η τροφός ως επάγγελμα. Εκεί είναι αυτό το παράδοξο πάντα, δηλαδή ναι, από τη μια είναι αυτό που κάνει πολύ σημαντικό, αλλά από την άλλη είναι μια γυναίκα ευτελής, γι' αυτό και διακυβεύεται και η καταγωγή, ας πούμε, του ευξήθεου. Οπότε όλα αυτά. Από την άλλη πάλι σκέφτομαι, Σταυρούλα, όμως ότι υπήρχε προτίμηση, φαίνεται και σε ρητορικά κείμενα και σε άλλα κείμενα,
για συγκεκριμένης εθνότητας τροφούς, όπως τις παρθιάτισες ή τις στρατιώτισες. Και αυτό υπάρχει και στα ιατρικά κείμενα, υπάρχουν αυτές οι αναφορές, ότι ναι, είναι καλύτερες οι θρακιώτικες γιατί είναι πιο σκληρές, έχουν καλύτερο γάλα. Υπάρχουν όλα αυτά, όλες αυτές οι ζητήσεις στο γαλινό, αλλά και, και στον Ιπποκράτεια κείμενα και σε μεταγενέστερα βυζαντινά κείμενα που αντιγράφουν τα αρχαία και τα επεκτείνουν. Οπότε είναι μια ολόκληρη ιδεολογία που περνάει σε διαφορετικού τύπου κείμενα. Γι' αυτό είναι ενδιαφέρον να το δει. Η ευτέλεια όλα μέσα από ένα κράμα σπουδαιότητας τροπών. Και από τη Λακωνία. Ναι. Και από τη Λακωνία τις θεωρούσαν σπουδαίες. Ναι. Από τη Θράκη και από τη Λακωνία. Η κυρία Ροζοκόκη θέλει κάτι να παρατηρήσει ενδεχομένως. Αλεξάνδρα. Μας ακούει η Αλεξάνδρα. Ναι, 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 Αλεξάνδρα. Ναι. Τώρα ναι. Ναι, ωραία. Με χαροποίησε φάνταστα και η συζήτηση και οι ομιλίες. Θυμήθηκα κάτι που, έτσι για να το αναφέρω, ως προς την ίδια, ας πούμε, είναι κάποιοι στίχοι που αξίζει να προσεχθούν πόσο ο Ευρυπίδης περνάει πικρές αλήθειες και θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν παρούσα στην παράσταση, να βλέπω πώς θα αντιδρούσαν οι Αθηναίοι του 5ου αιώνα, αν ακούγαν, ας πούμε, τον Κρέοντα να λέει «Και εγώ αγαπώ πολύ την πατρίδα μου, μα ύστερα από τα παιδιά μου». Ναι, αυτό εκμεταλλεύτηκε η Μίδια. Είπε η Μίδια κάποια στιγμή, καημένη, ακαημένη πατρίδα που σε εγκατέλειψα, εκ των υστέρων και αυτή θυμήθηκε την πατρίδα της. Και λέει και ο Κρέον στην αφέλειά του, ναι, λέει, και εμένα είναι φίλτατον πολύ μετά τα παιδιά μου. Το άρπαξε αυτό η Μίδια και κάνει την ηκεσία της πια με βάση το παιδί του Κρέοντα. Του λέει, άσε με μια μέρα να μείνω για να ετοιμάσω τα παιδιά που θα πάνε εξορία, αφού ο πατέρας τους δεν τα φροντίζει, και είσαι κι εσύ πατέρας, πρέπει να καταλαβαίνεις. Καταλάβατε. Ακριβώς. Από την άλλη, δηλαδή οι αρχές, ας πούμε, της Αθήνας, όταν έχεις έναν που περνάει το μήνυμα, λέει μια αλήθεια, ναι, αγαπώ πιο πολύ τα παιδιά, ή τα πατρίδα ύστερα από τα παιδιά, εδώ είναι ένα σοκ κατά κάποιον τρόπο. Γιατί βέβαια η πατρίδα πρέπει να είναι πάνω απ' όλα και να τα θυσιάζεις όλα άσχετα. Έτσι. Έπειτα το άλλο, δεν ξέρω, μπορεί να υπόθηκε, γιατί είχα κάποιες διακοπές με την σύνδεση, με την δραπέτευσή της στην Αθήνα και που η Αθήνα της προσέφερε άσυλο, και όντως είναι ένα θέμα, ναι, η Αθήνα στους κατατρεγμένους. Τώρα η Μίδια είναι όμως και μια παιδοκτόνος κατατρεγμένη, δηλαδή πώς έχουν. Αλλά μην ξεχνάμε όμως ότι έχει γίνει και μια συναλλαγή με τον Αιγαία. Δεν πάει έτσι η Μίδια. Το έχει υποσχεθεί ότι θα σε βοηθήσω να κάνεις παιδιά. Ναι, και εκεί ο Αγίας που λέει, ναι, έλα, και στους θεούς, και με τους θεούς δηλαδή τάσομαι, και χαίρομαι που μου προσφέρεις και αυτό. Έχει γίνει συναλλαγή, και πόσο το περνάει στους Αθηναίους αυτό το 431, γιατί δεν ξέρω, είμαστε παραμονές πολέμου, τι είμαστε, τι δεν είμαστε. Και ξέρει, και η Μίδια τον έβαλε να ορκιστεί το Αιγαία, ότι δεν θα τη διώξει, ότι δεν θα την παραδώσει κτλ. Αλλά άρα είπατε για ένα σοκ για τους Αθηναίους, για αυτό που είπε ο Κρέοντας. Μα όλο το έργο είναι ένα σοκ, θα το δει κανείς αυτό. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό, είναι κλονισμός, να πούμε. Πώς να πούμε. Τι να δούνε, την ίδια τη βάρβαρη, τη μάγισσα εκεί πέρα να τους βγαίνει πιο ήρωας από τους ήρωες, πιο έξυπνη από τους έξυπνους, πιο ορθολογική από τους ορθολογιστές, πιο. Ήτανε ένα, αλάβει κανείς υπόψη τα στερεότυπα της εποχής, για τη γυναίκα, για τους βαρβάρους, για όλα. Δεν είναι περίεργο που πήρε το τελευταίο βραβείο, το τρίτο. Είναι περίεργο που δέχτηκε. Το πήρε. Είναι περίεργο που οι Αθηναίοι δέχτηκαν να ανέβει ένα τέτοιο έργο. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή δεν το γιουχάρισαν, δεν το κατέβασαν. Δεν είχε βλέπω ευφυΐα στο έργο αυτό. Δηλαδή τους περνάει πράγματα που τους σοκάρουν. Δηλαδή, και παίρνει και βραβείο. Τους βάζει στο ανατομικό τραπέζι και τους κάνει κομματάκια. Δεν είναι. Είναι έργο, δηλαδή, τι να πω. Όχι απλώς ανατρεπτικό, κάτι παραπάνω. Μία βάρβαρη γυναίκα στην Αθήνα με σκοπό την παιδοποιία. Αυτό ίσως είναι ένα έμμεσο σχόλιο για τον νόμο του Περικλή που είχε ψηφιστεί
Το 451 ή 450. Το 451 ήταν που έπρεπε... Ήταν 20 χρόνια πριν από την Που έπρεπε να είναι και οι δύο γονείς Αθηναίοι για να είναι... Οι δύο γονείς Αθηναίοι για να αναγνωρίσετε το παιδί ως Αθηναίοι. Για να αναγνωρίζετε... Ενώ ως τότε αρκούσε η ηθαγένεια του πατέρα δηλαδή. Ακριβώς. Τι να πω. Μα είναι και δυνατό. Εγώ σκέφτομαι και το μέσο που φεύγει η μύδια, βρε παιδιά μου. Το άρμα του ήλιου. Ακριβώς, το είχα πει. Πού θα πάει. Κάποτε έπιασε τον εαυτό μου να αναρωτιέται πού θα πάει να προσγειωθεί αυτό το άρμα. Υπήρχαν αδικά αεροδρόμια για να προσγειωθεί το άρμα του ήλιου. Είναι το άρμα του ήλιου. Δεν είναι ένα αυτοκίνητο. Δεν είναι ένα αεροπλάνο. Έστω ένα αυτόματο του... Η Φέστο είναι το άρμα του ήλιου. Πού θα πάει. Πάει στην Αθήνα πραγματικά. Πού πάει. Βλέπετε ότι έχουμε συζητήσει και συζητάμε και συνεχίζουμε να συζητάμε για 3 ώρες. από τις 6 ξεκινήσαμε, φτάσαμε σήμερα στις 9 και θα μπορούσε να μιλάμε μέχρι τις 9 το επόμενο πρωί. Ωστόσο πρέπει να βάλουμε μια ανωτελεία εδώ. Να ευχαριστήσω θερμά και την κυρία Κατερίνα Συνοδεινού και την κυρία Σταυρούλα Κωνσταντίνου που πραγματικά μας παρουσίασαν εξαιρετικές εισηγήσεις απόψε, μεστές νοήματος, με πάρα πολλά πολιτισμικά στοιχεία που αξίζει να σκεφτούμε και να ερευνήσουμε περισσότερο. Έχουμε πάρα πολλούς φοιτητές μαζί μας, οπότε απόψε δόθηκαν πάρα πολλές ιδέες για μεταπτυχιακά τουλάχιστον μελετήματα. Αξιοποιήστε τη γνώση της κυρίας Κωνσταντίνου και της κυρίας Συνοδεινού. Απλώς να αναφέρω ότι η επόμενη λογοδημία είναι την Τετάρτη 13 Απριλίου και έχει ένα θέμα που ενδιαφέρει όλους μας, θεωρώ. Τα φαγητά και οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων στην αρχαιότητα και στα νεότερα χρόνια. Α, πολύ ωραίο. Με ομιλητές την κυρία Άννα Λάμαρη από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τον Ευάγγελο Καραμανέ από την Ακαδημία Αθηνών. Επομένως, ευπρόσδεκτοι και στην επόμενη διάλεξη της λογοδημίας. Ένα καταληκτικό σχόλιο από την κυρία Συνοδεινού και μετά από την κυρία Κωνσταντίνου. Ένα καταληκτικό σχόλιο. Σχόλιο, γιατί θέμα. Για αυτό όλο που συζητήσαμε σήμερα. Ίσως και για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Για την Παγκόσμια. Βλέπετε ότι αυτό που είπε ο Ευρυπίδης έρχεται τιμή στο γυναικείο φύλο και εξακολουθεί να έρχεται. Κάπως έχει έρθει, αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε για να φτάσουμε σε ένα σημείο ικανοποιητικό. Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Βέβαια, πολλά έχουν γίνει, ήταν προφητικός ο Ευρυπίδης, αλλά ακόμα και γι' αυτό παρουσιάζει τόσο ενδιαφέρον αυτό το έργο. Νομίζω ένας λόγος που παρουσιάζει τόσο ενδιαφέρον είναι για το ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Και οι άντρες και οι γυναίκες βέβαια, και οι άντρες και οι γυναίκες. Κατά τα άλλα, να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές, να ευχαριστήσω θερμά τον αγαπητό μου Ανδρέα, τον κύριο Σεραφείμ, την κυρία Ροζοκό και την κυρία Κωνσταντίνου, όλους τους συναδέλφους και τους φοιτητές που παρακολούθησαν. Ήταν για μένα έτσι πολύ ευχάριστη και πολύ γόνιμη η βραδιά. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, Σταυρούλα. Εγώ ευχαριστώ. Πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Μάθαμε πολλά και όντως κάνετε καταπληκτική δουλειά. Συγχαρητήρια, Ανδρέα. Συγχαρητήρια, κυρία Ροζοκόκη. Και θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ και εγώ, κυρία Συνοδεινού. Έμαθα πολλά πράγματα για τη μύδια που δεν ήξερα. Και χάρηκα πολύ τη συζήτηση. Δεν έχω κάποιο καταληκτήριο για τις γυναίκες. Ίσως ναι, ελπίζω ότι η δεκαετία 2030 να είναι όντως η δεκαετία των γυναικών. Γιατί κάπου διάβασα ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας των γυναικών. Ακόμα δεν το βλέπουμε. Τουλάχιστον μιλάω για το ελληνικό περιβάλλον. Ελπίζω αυτό να αλλάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό βράδυ και καλή ξεκούραση. Ελπίζω να μην ήταν πολύ κουραστική εκδήλωση, γιατί όντως 3 ώρες μπροστά σε οθόνες μπορεί να κουράσουν.
Ευχαριστώ και πάλι. Καλό σας βράδυ. Καθηλωτική και κατακεφαλήν πολύ γόνιμη η απόψινή εκδήλωση. Κυρία Ροζοκόκη, Αλεξάνδρα, ένα τελευταίο σχόλιο. Ναι, εμείς ευχαριστούμε τις κυρίες για τα υπέροχα πράγματα που μας είπανε. Ήθελα έτσι κάτι που θυμήθηκα όσον αφορά το θέμα της κυρίας Κωνσταντίνου με το μαρτύριο της Περπέτουα, για να το φέρω λίγο προς τα δικά μας. Την περίοδο 1947-54, από τις πιο δύσκολες, έχουμε 1.200 γυναίκες και 100 μωρά στις φυλακές Αβέροφ. Κάποιες φυλακίστηκαν και ήταν έγκυες τον καιρό της κατοχής και άλλες τον εμφύλιο. Από τις πιο γνωστές, η Λιλή Ζωγράφου φυλακίστηκε το 1943 για αντίσταση εναντίον των Γερμανών και γέννησε στη φυλακή. Το 1951 η Έλλη Παπά, η αδελφή της Διδό Σωτηρίου, γέννησε στη φυλακή, ήταν η σύντροφος του Νίκου Μπελογιάννη και στη δίκη μάλιστα οι χωροφύλακες ήθελαν να φέρουν το παιδί για να τους κάνουν να σπάσουν και να πούν πράγματα εις βάρος τους και οι συγκρατούμενές της το έκρυψαν, έδειξαν αλληλεγγύη και το έκρυψαν. Σχετικά τώρα με τη μύδη, έτσι για να ευθυμίσουμε, γιατί ήταν ωραίο και βαρύ το θέμα, θυμήθηκα τη μύδια του Μπόστ, ένα εφιέστατο κείμενο που παρουσιάστηκε και πρόσφατα πριν από την πανδημία με τον Μάκη Παπαδημητρίου. Εκεί λοιπόν ο Μπόστ εμφανίζει τον Ευρυπίδη να συναντά την μύδια και να της ζητά τη βοήθειά της να το φτιάξει καλά το έργο ώστε να πάρει βραβείο και της απαγγέλει κάποιους στίχους στα αρχαία. Η Μύδια του έχει πει ότι μου αρέσουν τα έργα σας και τα διαβάζω και της λέει ο Ευρυπίδης, ευχαριστώ για όλα αυτά φιλόλογος κυρία που βλέπετε τα έργα μου εις πάσαν ευκαιρία. Και τη διαβάζει λοιπόν αρχαία και χαίρεται η Μύδια και λέει το εξής. Μην άδεια τι συνηγορώ τα αρχαία να μαθαίνουν οι μαθητές στα λύκεια και στις σχολές θα μπαίνουν. Με τα αρχαία τα στρωτά, κάτοχος εάν είσαι, με τον καθένα να μπορείς πια να συνεννοείσαι. Γιατί που θα απαγγείλατε από την τραγωδία και ολόκληρο τανάκτορο γέμισε μελωδία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίες μου, για τις μελωδίες. Καλό βράδυ. Εμείς ευχαριστούμε ξανά μέσα από την καρδιά μας και τις δύο μιλήτριες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Φάνη Σαλάπα που έμεινε μέχρι αυτή την ώρα μαζί μας. Είναι ο τεχνικός της Ακαδημίας Αθηνών για την εξαιρετική δουλειά της υποστήριξης του έργου μας. Όταν ξεκινήσουν να μιλάνε, Φάνη, οι φιλόλογοι δεν θα σταματήσουν ποτέ. Οπότε βάζουμε εδώ μια άνω τελεία και σας περιμένουμε στην επόμενη λογοδημία για να ξανασυζητήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Ωραία. Λοιπόν, Ανδρέα, με ακούς καθόλου? Ναι, κυρία Συνομινού. Το τεχνικό μέρος που είχα αγωνία πήγε πάρα πολύ καλά. Άρτια. Χάρη και Στεφάνη, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ. Ναι, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις, είμαι αναλφάβητη σε αυτά και έχω αγωνία. Κατά τα άλλα, ευχαριστούμε, Ανδρέα, πάρα πολύ. Έτσι, εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ από την Αθήνα σε όλες και όλους. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Φεύγουμε τώρα. Φάνη, ευχαριστούμε πολύ πάλι. Να είσαι καλά, Ανδρέα. Συγχαρητήρια και πάλι. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Χαιρετισμού στην Ειρήνη. Να είσαι καλά. Το κλείνεις εσύ, γιατί εσύ είσαι host. Ναι, θα το κλείσω εγώ τώρα. Ευχαριστώ.